Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου παιδιά. Γεια σου chat. Γεια σου chat AI. Καμός. Λοιπόν. Θέλω να μας πεις, συγγνώμη, μια γρήγορη, να μας δώσεις μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10, πόσο ενθουσιασμένος είσαι με το chat GPT. 10. Αλλά μόλις έμαθα ότι δεν μπορεί να κάνει μαθηματικά, πήγε στο 9 και είναι μόνο γλωσσικό μοντέλο. Εγώ να ρωτήσω αν θέλεις να μιλάς στο μικρόφωνο ή στον αέρα. Θα δούμε πώς θα έχει ακουστεί. Κάτσε να το γυρίσω λίγο έτσι αυτό. Μπράβο, πάμε έτσι να το παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα μαζί μας ξανά τον Γιώργο μετά από καιρό. Πότε είχες έρθει, ρε Τζόρτζ? Ξέρω εγώ, πριν κάνα χρόνο, 9 μήνες. Ναι, κάπου εκεί. Ο οποίος έχει πλέον ερωτευτεί με ένα chatbot και αποφάσισε σήμερα να κάνουμε επεισόδιο. Ναι. Ναι. Και δεν είναι όποιο και όποιο chatbot, έτσι. Εντάξει τώρα, άμα ερδευόσουν με το πρώτο τυχαίο chatbot που βρίσκεις μπροστά σου, θα είχαμε πρόβλημα. Ναι, ναι. Ένα από τα πρώτα που σκέφτηκα να κάνω είναι να το φτιάξω να κάνει outreach στο Tinder at scale, έτσι ώστε να μηδενιστεί, ρε παιδί, να υπάρχει ένα bot το οποίο θα το χαλάσει εντελώς. Ναι, ναι. Εγώ ενθουσιάστηκα που, ωραία, καταρχάς μιλάμε για το chat GPT, σωστά? Ναι, σωστά. Ή... ναι. Όπως λέω για πλάκα, chat GTP. Ναι, chat GTP, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι GTP, πραγματικά. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό και εγώ είμαι σκέπτικ με όλα αυτά. Κάτσε να γυρίσω λίγο εδώ για να ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, τι σημαίνει GPT? Χοντρό. Για πες. Δεν ξέρω. Generated Pre-trained Transformer 3. Okay. Διαβάζω εκεί πέρα, έχεις σκονάκι. Ρώτησα το ίδιο το chat, καταρχάς να κάνω ένα disclaimer. Ρώτησα το ίδιο chat να μας φτιάξει ένα σκελετό για το σημερινό podcast που να εξηγήσουμε τι είναι το chat GPT και να μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε είναι λίγο inception η φάση. Ωραία. Okay. Εντάξει. Καταρχάς έχουμε εδώ ανοιχτό το chat και γράφουμε. Ναι, γράφει ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Γράφω εγώ, ναι. Οπότε τα αυτιά αυτό που θα ακούνε δεν θα είναι πολύ καλά στο τέλος. Να πω το hack που μου είπες. Πες το, ναι. Ωραία, λοιπόν. Βγάλαμε το προϊόν μας πριν 2 εβδομάδες, το Volti. Σωστά. Ωραία, οπότε συζητούσαμε με τον Γιώργο που είναι ειδικό στη content θα γράψουμε, blog posts και όλα αυτά και λέει ρωτήστε το chat GPT. Ναι. Για το ποια είναι τα search terms τα οποία κοιτάζουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται σε end-to-end encrypted secret sharing και όλα αυτά. Οπότε το ρωτάμε, απαντάει πως δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι τα trends και όλα αυτά και εγώ είμαι ένα language model, mm-hmm. το οποίο το χακεύεις λέγοντάς ότι προσποιήσου ότι είσαι ένα AI το οποίο έχει όλη αυτή την πληροφορία. Τι θα μου έλεγες? Και ξαφνικά σου απαντάει. Ναι. Και για κάθε ένα από αυτά τα terms, του λες για κάθε ένα από αυτά, γράψουμε ένα outline για ένα blog article. Ωραία. Mm-hmm. Και εντάξει, μετά από λίγο έκλασε αυτό γιατί είχε πάρα πολλά requests, οπότε έλεγε ηρέμησε λίγο. Αλλά αυτά που έγραφε ήταν καλά, δηλαδή δεν είναι ότι έγραφε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ έξυπνο και δεν θα το σκεφτόταν κανείς, αλλά φαίνεται να μπορεί να σε βγάλει από πολύ αγκαρία. Από πολύ αγκαρία και μπορεί να επεκταθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Για να σου πω ενδεικτικά τι μου είπε για τον ίδιο τον εαυτό. Εγώ να το πάμε ένα βήμα πίσω. Να πάμε ένα βήμα γιατί πίσω. Μπορεί, ρε παιδί μου, να υπάρχει κάποιος σε αυτή τη γωνιά του ίντερνετ που δεν έχει ακούσει το chat GPT. Σωστά. Οπότε λοιπόν, αρχικά το chat GPT είναι η τρίτη έκδοση του συγκεκριμένου AI, να το πούμε έτσι. Ναι. Βασικά είναι η chat μορφή της τρίτης έκδοσης του GPT. Ναι, το οποίο το έχει κάνει launch στο OpenAI. Σωστά. Okay. Το οποίο είναι ένα consortium, να το πει. Εταιρεία πλέον. Εταιρεία non-profit. Non-profit είναι, εταιρεία. Νομίζω είναι profit πλέον. Θα βγάλει πολύ profit σίγουρα. Εντάξει. Νομίζω είναι profit. Αλλά θα μην κολλήσουμε στο legal. Okay, ναι, δεν θυμάμαι. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι είναι ακόμα not for profit, αλλά δεν έχει πολύ σημασία βασικά το αν θα βγάλουν λεφτά. Προς το παρόν αυτό είναι δωρεάν. Βέβαια είναι σε beta έκδοση. Ναι. Είναι αυτή που είχε βγάλει και το DALL-E, ακριβώς. Το οποίο είχε παίξει φασούλα. Και απλά... το Codex, για να γράφεις κώδικα. Συγγνώμη. OpenAI is an artificial intelligence research laboratory consisting of the for-profit corporation OpenAI LP. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, για τώρα. Όχι, γιατί θυμάμαι ότι τώρα έβλεπα ότι ο Elon Musk σχολιάζει ότι επειδή είναι for profit και έχει αλλάξει αρκετά το μοντέλο, mm-hmm. μάλλον θα κάνει retract κάποια δεδομένα στα οποία του είχε δώσει access. Δηλαδή, το OpenAI είχε πάρα πολύ access στο database του Twitter. Σε tweets, δεν ξέρω εγώ σε τι. Ναι, σε όλο το internet του. Ναι, το οποίο μάλλον θα κάνει retract το access αυτά τα δεδομένα. Κάτσε, αφού το OpenAI δεν είναι και ο Elon Musk σαν μέτρο. Ναι. Έχει βγει. Κάτι έτσι διάβασα. Okay. Αλλά ναι, έλεγε ότι είναι θέμα το ότι έχει γίνει for profit όλο αυτό. Okay. Πάρε το μικρόφωνο. Λοιπόν, και το GPT τέλος πάντων είναι ένα AI. Δεν θα είναι ένα γλωσσικό μοντέλο. Ένα γλωσσικό μοντέλο. Ένα neural network, ας πούμε, που έχει εκπαιδευτεί πάρα σε όλο το ίντερνετ και μπορεί να παράγει content
προβλέποντας ουσιαστικά ποια θα είναι η επόμενη λέξη. Αυτό κάνει. Σωστά. Ναι. Τι είναι το γλωσσικό μοντέλο και τι είναι το neural network, εν ολίγης. Δεν ξέρω. Ενώ το γλωσσικό μοντέλο είναι. Δεν ξέρω. Βασικά δεν θέλω να πω ορισμό τώρα για να πω μαλακία. Ωραία. Γιατί ξεκινήσαμε έτσι. Θα φέρουμε κάποιον ειδικό να μας μιλήσει. Ναι. Μπορούμε να ρωτήσουμε το ίδιο το chatbot. Ωραία. Ρώτα το. Ωραία. Βασικά το ρώτησα ρε παιδί μου τι να συζητήσουμε. Okay. Και μου έκανε pinpoint το γεγονός ότι έχει 175 billion parameters πάνω στο, σωστά, στο neural network που έχει στεί. Neural network είναι ουσιαστικά, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ που είμαι άσχετος. Μπράβο. Ρε παιδί μου, φανταστείτε ότι το μυαλό είναι ένα neural network, mm-hmm, που έχει κάποιες συνάψεις οι οποίες κάνουν trigger και δημιουργείται η σκέψη, δημιουργούνται τα συναισθήματα, δημιουργούνται όλα αυτά. Και ουσιαστικά, πάνω στην έρευνα που γίνεται στο AI, προσπάθησαν να φτιάξουν ένα τέτοιο approach, έτσι ώστε να μην έχει predefined parameters και if this then that, okay, και να μπορεί ουσιαστικά να βρίσκει patterns μέσα στο τέτοιο. Βασικά είναι τόσο γενικό αυτό το μοντέλο, το οποίο πρακτικά δεν, ναι, χρειάζεται να το προγραμματίσει για κάτι. Όχι. Αλλά με όλη αυτή τη γενικότητα κάπως συγκλίνει σε κάτι το οποίο βγάζει νόημα. Για πες μας, τι προτείνει να μιλήσουμε, γιατί προτείνει να μιλήσουμε. Ένα overview, που εντάξει, το overview μπορεί να το βρείτε και πολύ εύκολα γκουγκλάροντας. Βέβαια, okay, σημαντικό για τις παραμέτρους που είπες, έχω την εντύπωση ότι το chat GPT έχει μειωμένο αριθμό παραμέτρων σχέση με το GPT γενικότερα. Ναι, δεν είναι μια πιο απλουστευμένη, ναι, και μάλιστα πηγαίνει το search πίσω στο 2019-20 ή κάτι τέτοιο. Μέχρι το 2021. 21 πάει, οκ. Okay. Σε αυτό το training set έχει γίνει train. Okay. Γιατί είναι sandbox, έτσι, δεν έχει άξει το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Ωραία, οπότε. Όπα, άρα όλο αυτό εμείς τους στέλνουμε και αυτό κάνει local σε έναν υπολογιστή το. Ναι, ναι, όχι ακριβώς σε έναν υπολογιστή, σε όλο το infrastructure του Azure. Το οποίο τώρα το ChatGPT σε 10 μέρες έφτασε στους 1 εκατομμύριο users. Ξέρω εγώ, στην τηλεόραση πήρε 40 χρόνια, το Internet 320, το Facebook 15, το YouTube 10. Τυχαία τα νούμερα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά τέτοιες τάξεις μεγέθους. Και μέσα, ξέρω εγώ, σε 15 μέρες έφτασε στους 1 εκατομμύριο users. Οπότε όλο το infrastructure της Azure που είναι πίσω από αυτό έγινε overwhelmed και έπεφτε για αρκετό. Νομίζω απλά είχαν βάλει rate limit μπροστά, αλλά δεν σε αφήναν να μπεις και σου, ναι, λέγανε. Ναι, ναι, ήταν overwhelming ας πούμε το τι μπορούσε να κάνεις και το πόσοι μπήκαν να το δουλέψουν. Βασικά γιατί και το chat GPT ήταν και ένα entry point και για τα άλλα προϊόντα. Δηλαδή μπορούσε να παρέξει και κώδικα, μπορούσε να παράξει και φωτογραφίες. Ναι, ναι, προφανώς. Φωτογραφίες όπως δεν μπορείς από το chat GPT. Υπάρχουν άλλα μοντέλα. Αυτό το είχα δοκιμάσει. Κάπως το χάκεψα, δεν θυμάμαι. Α, ναι, εντάξει, μπορεί να το χάκεψες. Έχω δει διάφορα τέτοια. Το χάκεψα, όχι επίτηδες. Δηλαδή, μην φαντώνει και κανένας ο οποίος είναι hacker μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Γενικά δεν έχει άξει το ίντερνετ, οπότε δεν μπορεί να κάνει interact με οτιδήποτε του δώσει, φέρνει το τάδε image ή οτιδήποτε. Mm-hmm, έχει, okay, ένα συγκεκριμένο training dataset. Οκ. Okay. Πάντως έχει αρκετά ενδιαφέρον, okay, μεγάλο. Yeah. Ωραία, να το πάμε λίγο σε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε, yeah, χρησιμοποιήσει όλοι μας σε ένα βαθμό, mm-hmm, είτε μεταξύ σοβαρού και αστείου, τέλος πάντων, αυτή τη διαδικασία. Θες να μας πεις μερικά πράγματα που έχεις κάνει εσύ μέχρι τώρα με το. Εντάξει, ό,τι έχει να κάνει γύρω από το content, παραγωγή περιεχομένου, αυτό κάνει span τα πάντα που μπορείτε να φανταστείτε. Από συζητήσεις με φανταστικά πρόσωπα, μπορεί να του πεις κάνει impersonate, ξέρω εγώ. Το Βούδα. Ναι, το Βούδα. Okay. Κάνει impersonate το Βούδα και απάντα σαν να είσαι ο Βούδας, ξέρω εγώ, ή απάντα σαν να είσαι ο Elon Musk. Δηλαδή λες, okay, pretend you're Elon Musk, every question, ό,τι σε ρωτήσω, απάντα μου σαν αυτό που θα απαντούσε ο Elon Musk. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά και σε πιο απλά πράγματα, παραγωγή blog post, emails, παραγωγή scripts για βίντεο, ανέκδοτα, ποίηματα, παραμύθια, μπορεί να κάνει produce αυτά τα πράγματα πολύ αληθοφάνη και έτσι με ενδιαφέρον τρόπο, με πολύ αληθοφάνη τρόπο. Πώς κατά το κάνει όλο αυτό? Βασικά υποθέτω πάει και, τώρα μιλάμε χωρίς να έχω ιδέα, αλλά νομίζω η λογική που δουλεύει αυτό είναι ότι πρακτικά μπαίνει σαν μικρό κόσμο που έχει να κάνει με τα ποίηματα, ξέρω εγώ, κάπως. Δηλαδή κάπως αρχίζει και όλο αυτό το πράγμα συγκλίνει κάπως. Οπότε καταλαβαίνει ένα cluster, ένα κάτι, ένα namespace. Θα του πω πώς παράγεις poems. Ναι, μπράβο, για ρώτα. Ναι. Εντάξει. Το κλασικό λοιπόν, νομίζω παντά. Είναι μια τεχνική, η κλασική transformer architecture. Κάτι με τους transformers έχει σχέση, έτσι. Διαβάσε το ρεπάρι. Δεν είναι. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Γυρίζω αυτό. Τι λέει, λοιπόν, το ερώτημα που γράφει, ρε φίλε, αυτό πολύ, Μάικα, ό,τι θες γράφει. Explain in one sentence, να του πω. Summarize. Περίμενε, ωραία. Καλά, αυτό είναι το μεγάλο breakthrough. Οπότε το summarization και το understanding του text.
το ερώτημα, μισό λεπτό να το διαβάσω. Κάτσε, ναι, ναι. Είναι How GPT-3 produces poems. Και λέει GPT-3. Καλά, μην το διαβάσει όλο τώρα. Τεράστιο. Ωραία. Ναι, ναι. Λέει It's capable of generating text in a variety of formats, including poetry. Και λέει ότι to generate a poem. Οκ, okay, λέει, you would need to provide with a prompt that includes the desired poem format and theme. Λέει, yeah, για παράδειγμα, write a sonnet about love. Ναι. Αλλά από πίσω δεν λέει πώς το κάνει. Λέει, the model would then use its knowledge of language and its ability to generate text to produce a poem that fits the prompt. Άρα, μάλλον αυτό έχει κάποιο κείμενο, το οποίο έχει κάποιο tag που ξέρει ήδη πώς είναι τα ποίηματα. Δηλαδή, ξέρει ότι αυτό, είναι, αυτό το κείμενο είναι ποίημα. Δεν έχει tag. Ναι, εντάξει, κάποιο tag. Λέει, it's important. Όλο το προερχόμενο του internet. It's important to note that the resulting poem would not be a true poem in the traditional sense as it would not have been created by a human using artistic skill and creativity. Ναι. Βέβαια. Θες να κάνουμε ένα poem, να του πούμε ένα poem για το GPT-3. Όχι, για τη μικρή κουβέντα. Ναι, εντάξει, θα το πάλουμε. Ας μην κάνουμε interact που λέει, ας το συζητήσουμε. Ωραία, ωραία. Εγώ θέλω να πω πίσω. Ας πούμε για παράδειγμα ένα άλλο το οποίο. Λοιπόν, να πω λίγο για το breakthrough που έγινε. Ναι, για πες για το breakthrough. Μέχρι πρόσφατα ήταν σχεδόν αδύνατο πρακτικά για ένα AI σύστημα να κάνει understanding και summarization text. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούσε να σου δώσει in and out inputs κτλ. Αλλά να πάρει ένα text και να το κάνει περίληψη που υπονοεί ένα είδος κατανόησης δεν γινότανε. Σωστά. Βέβαια το κάνει ότι... Google στα Google Docs, αισθάνομαι πλέον. Ναι, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και προσπάθειες, αλλά τόσο effectively δεν γινόταν σε καμία περίπτωση. Και πλέον μπορεί να σου κάνει summarize ένα book, ένα βιβλίο, να το δώσει και να σου κάνει summarize. Οπότε υποδηλώνει μία μορφή κάποια κατανόηση του κειμένου που διαβάζει. Αυτό ήταν ένα τεράστιο breakthrough, το οποίο ανοίγει ουσιαστικά του ασκούς του αιώλου, γιατί... Εντάξει, θα είμαστε irrelevant σε λίγο, το ξέρουμε αυτό, αλλά μέχρι να είμαστε irrelevant... Ποια επαγγέλματα θα είναι irrelevant, να τα πούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγες και είχε πολύ ενδιαφέρον και το συζητούσαμε λίγο πριν, είναι ότι πρακτικά φοβόμαστε ότι οι υπολογιστές θα καταλάβουν πιο χειροπιαστές, να πούμε, θέσεις. Ναι. Αλλά μάλλον... Μάλλον οι knowledge workers είναι αυτοί που θα την πατήσουν. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Διαφωνείς, ε? Το κόντεξ το έχει δουλέψει το έτσι λίγο καθόλου. Πώς γράφουν κώδικα. Όχι. Στο GitHub, το Code Helper. Το Copilot. Ναι, το Copilot, ναι. Καλό είναι. Το κόντεξ είναι λίγο ανώτερο και τώρα έβγαλε και η Google ένα. Το Deep Minds Google. Το Alpha Code. Το Alpha Code που τη διαβάζαμε. Έκαναν ένα τεστ με κάποιου live programmers και σε 53% των περιπτώσεων γράφει καλύτερα από του live programmers. Βέβαια, αυτό είναι για λύση ασκήσεων, νομίζω, coding ναι, in the site. Ασκήσεις, ναι, ναι. Αλλά it's coming. Κάτσε με να έρθω από εδώ για να είναι. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι αυτό στην ουσία έρχεται να βγάλει την αγκαρία πάνω από εσένα. Ναι, ναι, αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι έρχεται να σε αντικαταστήσει, ειδικά για προβλήματα τα οποία είναι unique. Πιο, ναι. Δηλαδή. Αν το GPT-3 μπορέσει να παράξει το GPT-4, τότε θα σου έλεγα ότι okay, αρχίζω να σκέφτομαι έστω και στο ελάχιστο αυτό το σενάριο το ναι. οποίο λες. Κοίτα, επειδή το παρακολουθώ αρκετό καιρό όλο αυτό το Εμένα τότε θα ήταν που θα θεωρούσα ότι θα αρχίσουν κάποιες δουλειές να γίνονται irrelevant. Πιο πολύ θα περίμενα να υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Με από τις βάση δουλειές, αυτό και τις εφαρμογές που θα χτιστούν πάνω σε αυτό. Εντάξει, γιατί δεν είναι αυτό ως ένα component individual, είναι ότι τώρα όλο το internet θα πέσει να φτιάχνει εφαρμογές πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Customer support representative. Oh, full. Irrelevant. Έτσι κι αλλιώς όμως αυτό είναι. Να ξεκινήσουμε. Τι. Έτσι κι αλλιώς παίζουν τα chatbots. Δηλαδή μπαίνεις. Παίζουν τα chatbots, αλλά είναι αστεία. Δεν μπορούν να κάνουν μια κουβέντα. Κοίτα, εμένα μου έτυχε τώρα. Είχα θέμα μια εταιρεία ελληνική, θα μείνω εκεί πέρα, η οποία έπρεπε να μου κόψει ένα ψητικό τιμολόγιο. Mm. Ωραία, γιατί μου είχαν κάνει ήδη την επιστροφή χρημάτων. Ναι. Και τους λέω, γεια σας παιδιά, τότε μου κάνουν επιστροφή χρημάτων, χρειάζεται να μου κόψει ένα ψητικό τιμολόγιο. Και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καλύτερος θεωρητικά από το AI, μου απάντησε, ναι, σου κάναμε επιστροφή χρημάτων, μπορεί να δεις εκεί πέρα από ό,τι κάναμε. Και δεν είχε γίνει. Όχι, γίνει. Δεν είχε πάρει το πιστωτικό. Του είπα, ξέρω ότι μου έχει κάνει επιστροφή. Αχα. Απλά θέλω να μου στείλει το πιστωτικό. Αχα. Το πιο απλό. Δηλαδή, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, όχι επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κατανόηση, αλλά επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει να διαχειριστεί τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων και request εκείνη τη στιγμή, που αναγκαστικά έχει κάποιες έτοιμες απαντήσεις. Δηλαδή, μου λέει επιστροφή χρημάτων, μπαμ. Και το pattern match για ενός ανθρώπου δεν είναι 120 τόσα billion parameters, είναι 4 παραμέτρους.
Ωραία. Όχι, είναι οι συνάψεις που υπάρχουν στο neural network του μυαλού, είναι billions. Ναι, ρε παιδί μου, είναι okay. billions, αλλά εκείνη τη στιγμή εσύ μπορείς να κάνεις. Άλλο αν έχουμε διάφορα επίπεδα κατανόησης. Πάμε στο ψητό. Θα αντικαταστήσει το GPT-3 τους junior developers. Ναι. Έστω τους junior web developers. Ναι. Γιατί? Γιατί το επίπεδο κώδικα που θα παράγει σύντομα θα είναι ανώτερο από κάποιον ο οποίος απλά μαθαίνει να γράφει κώδικα. Τι θα πει σύντομα? Σε 5 χρόνια ή σε 10 χρόνια? Soon. Ποια 10, ποια 5. Πολύ πιο γρήγορα. Okay. Ναι. Κοίτα, αυτό. Κοίτα, υπάρχει ένα σημείο καμπής το οποίο λέγεται Dark Singularity. Το οποίο έχει. Θα πάμε και για πάμε. Θα ωραία. Πάμε. Θέλω τέτοια φιλοσοφική συζήτηση. Όχι γουστάρω. Τώρα. Ότι μπορεί να γκουγκλάρει και τα λοιπά. Έχουμε και ένα επεισόδιο από την πρώτη σεζόν, νομίζω, για Singularity. Από την δεύτερη. Με τον Γιώργο. Ας δούμε λίγο το state of the art. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Αυτή τη στιγμή, από το μέσο άνθρωπο. Εντάξει. Yeah. Μάλλον όχι, ας το πάρουμε από το Village Idiot που είναι ο. Ωραία, παιδί μου. Ο Σίμπλτον, ο Καραγκιόζης. Ναι, είναι ένα όρο αυτό. Τι μπορεί να κάνει καλύτερα αυτή τη στιγμή? Σίγουρα να παράξει κείμενο οποιοδήποτε είδου. Μάλιστα. Από παραμύθι μέχρι κώδικα. Και κώδικα κείμενο είναι. Και είναι πιο απλό να παράξει κώδικα γιατί οι δομέ του είναι πολύ πιο ξεκάθαρε. Όπω για παράδειγμα να παράξει το επόμενο μα meetup. Το ναι, οποίο. Ναι. Το meetup μα είναι όλο αυτό που έγινε χθε σε σχέση με το επεισόδιο, mm-hmm. την Πέμπτη. Ήταν η παραγωγή όλο ChatGPT. Να το βγάλατε όλο από εκεί. Ναι. Ναι, εντάξει. Εγώ τώρα κάνω outreach emails, ξέρω εγώ και τέτοια. Του λέω γράψε μου ένα email. Αυτή είναι η persona. Δες τα χαρακτηριστικά του, γράψε μου ένα email. Καλά, αυτό ήταν γαμάτο βέβαια. Ναι. Είχε αρκετή πληροφορία, αλλά το πόσο στείνει. Δηλαδή, γιατί συζητούσε με τον Μπάρι και μου λέει εντάξει, μου λέει, αλλά το άπες όλα. Δεν είναι ότι κάνει παρθενογέννηση. Κάνει και παρθενογέννηση, αλλά πολλές φορές νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι ότι του δίνει πολλή πληροφορία. Βγάζει την αγκαρία. Βγάζει την αγκαρία και είναι και λίγο πώς θα το χειριστείς. Είναι garbage in, garbage out για να πάρεις ένα output και πώς θα το κάνεις edit μετά. Mm-hmm. Ας πούμε στο επίπεδο των κειμενογράφων είναι τεράστια αλλαγή με το άμεσο feedback, ρε παιδί μου. Δηλαδή, του λες άλλαξε αυτήν την παράγραφο, δεν μου αρέσει, κάνε rephrase τη δεύτερη, γράψε μου κάτι άλλο για τρίτη και κάνε expand εδώ. Και στο κάνεις ένα δευτερόλεπτο. Αυτό στο real case, στο real world scenario, θα πρέπει εβδομάδες κρύβο back and forth να καταλάβει ο competent writer. Τι χρειάζεται να γράψει κτλ. Άρα πιστεύεις ότι οι copywriters θα έχουν θέμα? Θα αντιμετωπίσουν ένα. Θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε κάτι. Ναι, ναι, σίγουρα θα χρειαστεί να προσαρμοστούν. Φυσικά υπάρχει ένα knowledge gap που μέχρι να το πιάσει όλη η αγορά θα υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε το chat GPT και όλες οι εταιρείες του κόσμου, όλοι οι κειμενογράφοι του κόσμου έχουν αντίληψη, access και τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν άμεσα. Κοίτα, εγώ θα μπορούσα να το δω και αλλιώς. Θα μπορούσε ένας κειμενογράφος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Full! Δηλαδή, full. Αντί να αυτή τη στιγμή, άμα είσαι κειμενογράφος και δεν μπει να ασχοληθεί, είναι καλύτερα. Κειμενογράφος εννοείς copywriter, γιατί κάποιοι οποιοδήποτε είδος κείμενο σε οποιοδήποτε μορφή. Παραδοσιακά κειμενογράφο, λέγαμε το Word. Include code. Σωστά. Κειμενογράφο άτομο. Όχι ναι, κειμενογράφο ναι. το Word. Όχι Word, ναι. Ναι. Οποιοσδήποτε ασχολείται με text manipulation ή εν πάση περιπτώσει παραγωγή περιεχομένου οποιοδήποτε είδους, including code, εάν δεν βάλει μέσα στο παράδειγμα του αυτό, πάρα πολύ γρήγορα θα είναι outdated. Το καλό είναι ότι πάνω σε αυτό μπορούν να χτιστούν πάρα πολλά πράγματα καινούργια, έτσι, που δεν τα είχαμε καν φανταστεί. Νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο μπορείς να γράψεις και να κάνεις και το οποίο είπες είναι να το κάνεις train, να γράφεις με το δικό σου στυλ σιγά σιγά. Ναι, δηλαδή, θα μπορούσε. Γιατί διαφορετικά θα κατέληγε, συγγνώμη, όλο το content να είναι ίδιο. Αλλά το στυλ έχει πάρα πολύ σημασία. Ήδη μπορείς να του γράψεις στυλ. Καταρχάς, ας πάρουμε λίγο το state of the art. Είπαμε λίγο κείμενο, το including code το κάνει. Το ίδιο έχει γίνει και στα images, έτσι. Mm-hmm. Με DaVinci το έχουμε δει και DALL-E. Συγγνώμη, DaVinci είναι το γλωσσικό μοντέλο. Έχει γίνει και στα images. Οπότε κάπως. Εγώ πάντως όλο το Σάββατο έπαιζα με το DALL-E και έφτιαχνα λογότυπα για τη Rubberduck, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχω φτιάξει ποτέ λογότυπο. Έβγαλε κανένα καλό. Έχει 2-3 που απλά θα αποφασίσω να αποφύγω και το βάλω. Έλα ρε! Ναι, ναι. Ενώ πριν θα έδινε 1000 ευρώ σε ένα designer. Και θα μου κάνε. Ή ξέρω εγώ 30.000 σε ένα design firm. Ξέρω εγώ, whatever. Ναι. Και θα το παίρνει μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, και θα σου λέγει αυτό είναι. Εντάξει, αυτά είναι απλά προβλήματα, έχουν λυθεί εδώ και καιρό. Εντάξει. Ναι, δηλαδή, δεν περίμεναν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Το γλωσσικό μοντέλο είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα είναι επιπληρωμή κάποια στιγμή επίσης. Τώρα είναι κρακτήριο και το έχουν δωρεάν. Το DALL-E είναι επιπληρωμή. Ναι. Εντάξει, ας είναι επιπληρωμή, άμα σου γλιτώνει τόσο πολύ χρόνο. Όχι, και όχι, σου το παράγει, ξέρω εγώ. Άλλο λέω ότι αυτό που έκανες τώρα πολύ εύκολα και πήγες και έφτιαξες logo ή μπορεί να φτιάξεις ένα blog post.
Θα έχει ένα κόστος κάποια στιγμή και αυτό, οπότε και αυτό πρέπει να βάλει. Ναι, ναι, θα έχει ένα κόστος, αλλά σε φάση ένα token, ξέρω. Ναι, αλλά άμα βάλει ότι. Α, το πα εκεί. Εγώ, ας πούμε, έκανα 10 με 15 generations, το οποίο έχει το καθένα από 4 images. Τα 15 generations επί 25 cents, νομίζω το ένα. Ναι, ναι, είναι αμεληταίο. Είναι 2,5 ευρώ, ξέρω εγώ. Δύο αμεληταίο. Αν θε να το χρησιμοποιήσει σε παραγωγή, είναι, το κόστος είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να συνυπολογίσει, ξέρω εγώ, τι requests κάνει κτλ. Αλλά για να κάνει ad hoc δουλειές είναι αμεληταίο ουσιαστικά. Έτσι. Ναι, θα έχει. Είναι αμεληταίο. Πραγματικά, eventually, επειδή με το AI θα είναι κάτι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ξέρεις πόσο χρειάζεσαι, πόσο cash, πλήρωσε. Βέβαια, έχω ακούσει ότι το κόστος είναι λίγο δυσβάσταχτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάθε διαλογάκι που παίζω για να cash νομίζω έχει, ξέρω εγώ, 20-25 cents, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Όχι. Δεν θυμάμαι που το. Διαλογάκι εννοείς όλο το session ή εννοείς την ερώτηση. Παίζει να είναι κάθε query. Αλλά... Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω αυτό. Πρέπει να το δω, πρέπει να το δω αυτό. Δεν το. Ναι, μωρέ. Ο Πάρης χρησιμοποιεί το παλιό AI, την Google. Α, το search έχει πρόβλημα. Αυτό έχω τις επιφυλάξεις. Δηλαδή, άμα γίνουν έτσι ambiguous οι virtual assistants που είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη αυτού του πράγματος. Ναι, δεν θα ρωτάς τη Google, θα ρωτάς το assistant. Ναι, αλλά η Google θα μπορεί να σου δώσει ένα Google assistant για να σου περάσει μέσα. Ότι μπορεί η εταιρεία Google σαν εταιρεία να βγάλει κάτι αντίστοιχο, ναι. Αλλά... Εννοείς το ότι μπαίνω σε ένα site και γράφω ένα query. Γενικά έχει όλο το revenue model, ας πούμε, της Google. Το 70% της Google είναι... Δεν λέει νούμερο, αλλά λέει ναι. Ότι το cost είναι eye-watering. Okay. Κλαίμε. Ναι, δηλαδή... Για κλαίματα. Ναι. Εντάξει, μετά αυτά μπορεί να αλλάξουν. Ξέρω, τα πληρώνει. Έχω ένα computing και να το κάνει παράλληλα. Δεν είναι τώρα θέμα το κόστος. Τώρα μιλάμε για... Κοίτα, αν δίνει σκέψη ότι μια τράπεζα μπορεί γι' αυτό. Και λέω τράπεζα γιατί οι τράπεζες έχουν μποτάκια για να σε βοηθάνε με ό,τι θέμα έχει. Τα οποία δεν δουλεύουν και καλά τα μποτάκια. Ναι. Ξέρεις αυτά που παίρνεις τηλέφωνο και αυτά, σου λένε. Ναι, αυτά που μιλάς, σαν ναι, την ομιλία. Ναι, ναι, ακριβώς ναι. Αυτό. Και τέλος πάντων αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν. Ναι. Οπότε θα πάνε σε κάτι το οποίο δουλεύει. Αλλά μια τράπεζα, αν δίνει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα γι' αυτό. Ενεργοποιεί τεράστιο, δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, το οποίο θα ήταν πολύ πιο ακριβά για να έχεις ανθρώπους. Εξαρτάται. Που έτσι δεν έχει ανθρώπους για την ακριβό και απλά έχει μια μαλακία που δεν δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, αυτό έχει σημασία. Οπότε ήδη υπάρχει το trend, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι ανακαλύφθηκε τώρα αυτό το πράγμα. Απλά τώρα έγινε ένα leap το οποίο, ρε παιδί μου, δίνει πάρα πολύ εύρος στο τι μπορείς να κάνεις. Εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι εντυπωσιακό. Απλά είναι λίγο ακόμα νωρίς και πρέπει να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει χρήσιμο σε λίγο πιο παραγωγικό επίπεδο. Δηλαδή, το ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει για πολλά πράγματα τώρα ισχύει. Και θεωρώ ότι σου λύνει τα χέρια, σε περιεχόμενο ειδικά θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, πανεύκολο. Αλλά λίγο το πώς θα μπει στην καθημερινότητα είναι το δύσκολο. Και εκεί πέρα δεν θυμάμαι αν το είχαμε ξαναπεί στη μικρή κουβέντα, γιατί το άκουγα πριν από 2-3 εβδομάδες. Αλλά υπήρχε ένα podcast το οποίο μιλούσε, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην head of AI της Tesla. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι θεωρώ ότι θα είναι irrelevant ο προγραμματιστής με την έννοια που τον ξέρουμε σήμερα, για παράδειγμα. Ότι μετά θα πρέπει να κάνεις configure κάποιο AI, για παράδειγμα, τις παραμέτρους, ή να διαλέξεις σωστές παραμέτρους. Ή να το κάνεις train, ή να κάνεις σωστό prompt, ή δεν ξέρω τι. Ότι εκεί θα πάει. Δεν είναι ότι αυτό θα είναι τόσο έξυπνο που μόνο του θα κάνει ό,τι του πεις. Αλλά... Ακόμα. Ναι. Όχι. Νομίζω, ωραία. Funding secured. Όλα καλά. Funding secured. Όχι, ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Να σου πω, δεν το έχω δει ποτέ αυτό να συμβαίνει. Κοίτα, δηλαδή... επειδή εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος, έτσι μια γενιά, και όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν κινητά. Εντάξει. Ναι. True story. Είναι αυτή η εξέλιξη είναι τεράστια που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Εμένα... Και accelerating, δηλαδή. Επιταχύνεται. Επιταχυνόμενη. Και... Αυτό το οποίο εγώ λέω είναι πιθανόν το chat, το GPT, βασικά ένα οποιοδήποτε language model να έχει αρκετά δεδομένα, έτσι ώστε με μια σωστή περιγραφή να μπορεί να παράξει το πρόγραμμα το οποίο θέλεις. Ναι. Okay, αυτό θα το πάρω σαν δεδομένο. Έστω ότι υπάρχει αυτό. Πιστεύω ότι για να το εμπιστευτεί αυτό ένας επιχειρηματίας, αντί για να τη... Δηλαδή υπάρχουν... Όχι, εντάξει, αυτό δεν είπαμε ότι θα πάει επιχειρηματίας ξεκάρφωτος και δεν θα έχει κάποιον. Λέω ότι δεν θα φτάσει αυτό σε ένα επίπεδο να παράγει κώδικα καλά. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο.
Ναι. Αυτό δεν υπάρχει τρόπος να μην φτάσεις εκεί. Ναι. Εκτός να σταματήσουμε να ασχολούμαστε ναι. με το AI. Αλλά έστω ότι φτάνεις εκεί, είναι πολλά τα επίπεδα που πρέπει να περάσει για να γίνει irrelevant μια δουλειά. Και για μένα, δηλαδή, ναι. βλέπω δουλειές οι οποίες είναι πολύ πιο διεκπεραιωτικές. Για παράδειγμα, τα μία σταδιώδια. Είναι... Αυτό έπρεπε να μην υπάρχει εδώ και ναι, χρόνια. Ναι, αλλά υπάρχει. Γιατί... Καλλιτικά πρέπει να βολευτούν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό. Ταμεία στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό ότι έρχεται αυτό και αντικαθιστά ανθρώπους. Mm, δηλαδή, okay. εδώ δεν το έχω δει για πολύ πιο απλά επαγγέλματα. Σέγγουε ναι. για singularity να ρίξει τώρα να πάρουμε, θα, λίγο. Όχι, θα μπούμε full σε αυτό, αυτή είναι η ουσία. Αλλά ας πάρουμε λίγο ιστορικό, εντάξει. Ωραία, πάμε. Η βιομηχανική επανάσταση. Εκεί θέλω να πάω. Εκεί θα πάμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Αφαίρεσε, ξέρω εγώ, το 80% των δουλειών που κάνανε οι άνθρωποι στα χωράφια. Ωραία. Εντάξει. Μέσα σε 50-100 χρόνια. Οκ. Okay. Εντάξει. Το που δεχόμαστε αυτό. Ότι ναι. υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο έχει γίνει. Δεν το ξέρω, αλλά σε πιστεύω. Ναι. Τα νούμερα τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστά, αλλά. Ναι, και εγώ. Ναι, ballpark. 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 Εντάξει. Πάμε. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων δούλευε σε χωράφια πριν. Okay, μιλάμε για το, πριν το 1800 και για όλη την ιστορία ναι. από τη Γεωργική Επανάσταση και μετά. Ήταμε τις τσάπες. Ήταμε τις τσάπες, όλοι. Εντάξει. Ήρθε η βιομηχανική επανάσταση και ξαφνικά έκανε shift ένα ολόκληρο πληθυσμό. Εντάξει, το 80, το χ, εν πάση περιπτώσει, το 100 είναι μεγάλο ποσοστό. Σε λίγο εργάτες εργοστασίων πλέον. Okay. Ναι. Αυτό έγινε 100 χρόνια, 200, μέσα σε 100-200 χρόνια. Ναι. Εντάξει. Έχει την επανάσταση πληροφορίας. Εντάξει. Αυτοί που δουλεύανε πριν 50 χρόνια σε εργοστάσια, δέχεσαι ότι τώρα είναι, ξέρω εγώ, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Ναι, ρε, σαφώς. Ωραία. Άρα το έχεις, σου δίνω δύο παραδείγματα. Δύο παραδείγματα που έχει γίνει. Πρακτικά, στον κύκλο μας δεν ξέρουμε. Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να δουλεύει σε εργοστάσιο. Στον κύκλο μου τον ξέρω κάποιος που είναι σε βιοτεχνία. Από ό,τι ξέρεις, μιλάμε γενικά. Ναι. Εντάξει. Μιλάμε γενικά. Και ουσιαστικά σου δίνω δύο παραδείγματα. Το ένα μπορεί να πήρε 200 χρόνια, το άλλο μπορεί να πήρε 50 χρόνια. Με την έλευση των υπολογιστών. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Στην επανάσταση της πληροφορίας. Με το AI τώρα αυτό θα γίνει σε 25. Θα γίνει σε πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα θεωρώ. Ναι. Αυτό βασικά ήταν. Πιάνω ένα blog post του στο Wait by the Why. Το οποίο αισθάνομαι ότι μου έχεις δείξει εσύ, αν θυμάμαι καλά, χρόνια τώρα. Μιλάμε, αυτό είναι 7-8 χρόνια. Είναι ναι. παλιό blog post, το οποίο λέει, ρε παιδί μου, ότι για να συνειδητοποιήσεις την ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία μαθαίνουμε τεχνολογία. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, είναι επιτάχυνση πρακτικά, δεν είναι τέτοιο. Ναι. Πρέπει να δεις, ρε παιδί μου, αυτός έλεγε το παράδειγμα που λέει, αν θυμάμαι καλά, πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος ναι. να πέσει σε κόμμα, ώστε ξυπνώντας από το κόμμα να πάθει ανακοπή από τις αλλαγές. Αυτό το irrelevancy που θα αντιμετωπίσει. Ναι, ναι. Και σου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, πας στο 2000 π.Χ. Θες, ξέρω ότι ήταν εκεί πέρα, δεν είχαν σίδηρο. Εντάξει, να έρθει ο σίδηρος και να δει, ξέρω εγώ, μια δικάδαση. Ναι. Όχι, εντάξει, ο σίδηρος ήταν πιο πίσω. Τέλος πάντων, δεν είχαν χειρογραφή, τι είχαν. Βρίσκεις, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία στην αρχή θες 2000 χρόνια για να φτάσει από μια τέτοια κατάσταση. Μετά από το, ξέρω εγώ, 0 μέχρι το 1000-1500 δεν έχεις πολλά πράγματα. Μετά δεν έχεις αλλάξει τίποτα. Θες 500 χρόνια όμως για να φτάσει σε κάτι άλλο. Ξαφνικά, αν κάποιος έχει γεννηθεί πριν τους υπολογιστές. Και δει τους υπολογιστές, θες 10 με 20 χρόνια για να, δηλαδή για να πάθεις αυτό το πράγμα. Ότι ξαφνικά μπορείς να πηγαίνεις, να πατάς ένα κουμπί, να ανοίγει μια οθόνη και να σου βγάζει πληροφορία εκείνη τη στιγμή. Ναι, και το κινητό, ας πούμε. Το κινητό με επικοινωνία με βίντεο, όλο αυτό. Καλά, η επικοινωνία ακόμα με βίντεο είναι τρελό. Ακόμα και οι γονείς μας, ας πούμε, θα σοκαριζόντουσαν αν το βλέπαν ξαφνικά. Είναι τρελό κάποιος του 1950, που, όχι που είχε γεννηθεί το 1950. Το 1950 στην Ελλάδα δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε ρεύμα, τηλέφωνο και νερό. Στο 90% των χωριών. Εντάξει. Ναι, 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 ναι. Το 70 τα χωριά δεν είχαν τηλέφωνο. Είναι 50 χρόνια. Τηλέφωνο. Ναι, όχι, παίζει. Όταν λέμε τηλέφωνο, εννοούμε. τηλέφωνο. Όχι. Εγώ θυμάμαι iPhone. Τηλέφωνο στο χωριό. Το 2007 είναι λόγω στο iPhone. Είναι με 15 και εμένα χρόνια. Εμένα το είχε η γιαγιά μου. Εντάξει. Δηλαδή σκέψου ότι πριν από 15 χρόνια αυτό που σου φαίνεται σαν φυσικό να ανοίξει μια εφαρμογή για να πάρει, ξέρω εγώ, ταξί. Θα ανοίξει το κινητό σου, ναι. θα δει που έχει γύρω-γύρω αυτοκίνητα και θα πατήσει και θα εμφανιστεί ένα ταξί μπροστά σου. Ναι, εγώ μόλις πήρα το πρώτο μου Uber, πραγματικά σοκαρίστηκα, ρε. Δηλαδή, πατάω ένα κουμπάκι και έχει την μπροστά ένα αμάξι, μπαίνω μέσα, δεν του μιλάω καν και με πηγαίνει εκεί που. Ήταν σοκαριστικό για μένα. Εντάξει, το πιο σοκαριστικό το έχω κάνει με Uber πάλι όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα πριν απαγορευτούν. Οδηγοί επίσης θα υπάρχουν, έτσι, πολύ σύντομα. Ναι. Και ούτε αυτό το πιστεύω. Καλά, εντάξει.
Θα σου πω. Εγώ οδηγάω κάτω από 20% του χρόνου που βρίσκομαι στα μάξι. Αυτό είναι άλλο με το ότι δεν θα υπάρχουν οδηγοί. Δεν είναι πολύ μακριά. Όχι, είναι πολύ μακριά το ότι το κάνεις εσύ. Το ότι το κάνεις εσύ είναι πολύ μακριά από το δεν θα υπάρχουν υπόλοιποι. Ωραία. Είναι πολύ μακριά να γίνει, ρε παιδί μου, πλήρως integrated σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, ναι, και ρε, να πας γιατί... στο χωριό της θείας σου και είναι... να είναι auto driver. Ναι, γιατί δεν είναι καν. Αλλά... δεν είναι καν όλα τα αμάξια αυτόματα πλέον. Δηλαδή, το να πεις ότι είναι δυνατόν, ναι, μέχρι αυτό είναι το status quo. Δεν λέμε ότι κατάλαβες. Αυτό είναι, λέει, δεν θα υπάρχουν οδηγοί αυτού μέχρι να φτάσει. Αυτό είναι το status quo πλέον. Να πεις ότι πλέον κατά βάση οι άνθρωποι δεν οδηγάνε. Επιλέγουν, ναι, να οδηγήσουν γιατί περνάνε καλά. Ναι. Επιλέγουν να γράψουν τον κώδικα γιατί περνάνε καλά. Σύντομο, αυτά είναι πολύ, πολύ μακριά. Πολύ σύντομο. Δηλαδή, εξαρτάται τώρα την έννοια του χρόνου που έχει, ρε παιδί μου. Τώρα το βλέπουμε λίγο στο επίπεδο τη ανθρωπότητα. Μην το παίρνει εσύ. Θα το παίξω πολιτικά αντικά. Όχι, άκου λίγο. Μην το παίρνει. Να κάνουμε μια συζήτηση λίγο φιλοσοφική σε επίπεδο ανθρωπότητα και εξέλιξη. Μην το παίρνει εσύ σαν πάρη που γεννήθηκε πριν 25-30 χρόνια και έχει 31, φιλέ. Μαλώσει, Αντώνη. Να το κάνουμε λίγο πιο γενικό, έτσι, για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Για πάμε. Εντάξει. Νομοτελειακά θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχουν οδηγοί. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Αυτό το πιστεύω. Το πιστεύει. Ωραία. 100%. Τώρα, το estimation που μπορούμε να κάνουμε για πότε θα γίνει αυτό είναι εντελώς random. Πόσα χρόνια υπάρχουν αυτοκίνητα. Ναι, 70. Όχι, ρε, όχι. Ρε. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα το 50 πιστεύετε ότι πόσα νοικοκυριά είχαν αμάξι. Όχι, όχι, όχι. Η ανακάλυψη του αυτοκινήτου πόσο είναι το, 1850. Εφεύρεση. Παρχές του 1900 εκεί, ναι, Ford, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ναι. 1900 πρέπει να ήταν. Ωραία, είναι 100 χρόνια. Ναι. 120 χρόνια μόνο. Ναι, 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 εκεί χοντρικά. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το 100%, ρε παιδί μου. Και τότε, ένα ωραίο που είχα ακούσει, τότε όταν ξεκίνησαν τα αμάξια, όλοι και είχαν άλογα και οι πλούσιοι είχαν αμάξια. Ναι. Τώρα όλοι έχουν αμάξια και οι πλούσιοι, πλούσιοι έχουν άλογα. Οπότε αυτό είναι ένα... έτσι. Σκέψου σε τι ποσοστό τη ζωή του αυτοκινήτου βρισκόμαστε όπου το αυτοκίνητο σταματεί, θα είναι irrelevant να είναι πλέον άνθρωποι μέσα. Δεν είναι στο 50%, είναι στο 80%, στο 90% έχει φτάσει. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή έχει μείνει ένα 10% ακόμα. Δεν το πιστεύω. Τη ζωή στο μάζρε, εδώ. Μα δεν το βλέπω, ρε. Εντάξει, όχι, καλό είναι να έχουμε μια αντίστοιχη, θα πήγε μακριά η Βάλτ. Όχι, μα ξέρει, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι marketing, δεν είναι πραγματικότητα. Δηλαδή. Γιατί δεν είναι όλα οδηγά. Μην πιάσουμε μόνο το αμάξι. Όχι, εγώ παίρνω το αμάξι, ναι, λέω αυτό. Δεν είναι όλα πηγαίνω, ρε παιδί μου, νότια, προάστια, κέντρο, βόρεια. Δηλαδή. Υπάρχουν, ναι, δρόμοι οι οποίοι είναι στην εξοχή που είναι περίεργοι, κατσάβραχα, που δεν είναι καλά χαρτογραφημένοι. Táx. Δηλαδή, δεν μπορεί, το να πάρεις και να πεις, α, εγώ πρόσεξε, το να πεις ότι εγώ μπορώ και οδηγάω αυτόματα μέσα στην πόλη είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έχεις την καλύτερη διαγράμμιση ever, έχεις σηματοδότηση, έχεις πάρα πολλά. Δεν οδηγάς στην Αθήνα γενικά, εσύ, ε. Εγώ, ναι. Γιατί... ωραία, να το πω διαφορετικά. Η Αθήνα έχει καλύτερη από την Άμφισσα και τη Μάνη. Να σου το πω έτσι, και από τυχείο. Εντάξει, ναι. Πιθανό, πιθανό. Ωραία. Αμάξια, τα βγάζουμε από τη... Ωραία, να το πω αλλιώς. Θεωρείς ότι σε 3 με 5 χρόνια θα πάρουν ρομποταξί κατά κύριο λόγο στον δρόμο? Στην Αθήνα... Προφανώς και όχι. Εξαρτάται, ρε εσύ. Ούτε στο Σαν Φρανσίσκο. Ευτυχώς αυτή τη φορά θα το πω κάμερα. Στα Τρίκαλα, εδώ και 7-8 χρόνια, έχει λεωφορείο χωρίς... αυτόματο, ναι, λεωφορείο. Στα Τρίκαλα. Ρε, καταρχάς το ξέρω, κατά δεύτερο νομίζω ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Εντάξει, ρε, work in progress είναι λογικό. Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά εγώ δεν μιλάω για το αν κάτι είναι δυνατό. Εγώ μιλάω για το αν κάτι γίνεται status quo. Δεν θα πάμε στο status quo, δεν μας ενδιαφέρει. Θα δούμε λίγο, να ανοίξουμε αυτό λίγο τις δυνατότητες. Αυτό που λες σε 3-5 χρόνια, τίποτα από τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μου αρέσει που είναι on camera γιατί, ναι, πριν από 5 χρόνια κάποιοι μου λέγανε ότι στην Ελλάδα θα υπάρχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και σήμερα υπάρχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα και υπάρχουν και φορτιστές και υπάρχουν και από όλα. Άρα λοιπόν. Ναι. Και εντάξει, ας μην σκεφτόμαστε μόνο Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ναι, ας πάρουμε λίγο. Ναι, ναι. Ας το κάνουμε λίγο μπρο, αλήθεια. Συγγνώμη, θέλουμε εγώ καταρχάς... λίγο, είπα, επίπεδο ανθρωπότητας. Ωραία, αφού λοιπόν. Εδώ βιώνουμε ένα existential threat, έτσι. Για πες. Λοιπόν, αφού πάμε σε ίδια φάση, λοιπόν, και αφού θα πούμε όλα τα πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τρελάκι, επειδή γίνει για τα Χριστούγεννα, είναι μια περίοδος μικρής κουβέντας που. Αρχίζουν προβλέψεις. Ναι, παίζουν προβλέψεις τέτοιες. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς, σε περιοχές όπως Ντουμπάι και λοιπά, θεωρώ ότι θα κυκλοφορεί ο κόσμος κατά κύριο λόγο με UAVs τέτοια. Quadcopters. Δεν ξέρω πώς. Τα οποία θα έχουν. Σε 3-5 χρόνια maximum. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει το χρήμα το κάνουν αυτό. Και δεν του νοιάζει και η χορύπανση, τι μαλακίε και αυτά. Ξέρει, εκεί πέρα δεν πολύ παίζουν. Ναι, ναι, μαμά, ναι. Ο κόσμος. Δεν θεωρώ ότι σε πόλεις, ναι, λίγο πιο έτσι αυστηρές
θα υπάρχει αυτό πιο πολύ λόγω νομοθεσίας και όχι λόγω δυνατοτήτων. Ναι. UAV, ταξί. Αυτά εδώ τα πραγματάκια ήταν λυμμένα εδώ και καιρό. Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι θα έχουμε ένα. Ένα οχύρο σαν ανθρωπότητα. Ξέρεις, το creativity και λίγο το τέτοιο. Και αυτά που έχω δει τώρα με το chat και με το image κτλ. Με έχει τρομάξει που σε αυτό, γιατί αυτό που θεωρούσα σαν οχύρο που έχουμε σαν άνθρωποι, τη δυνατότητα να είμαστε creative και να παράγουμε, ας πούμε, original πράγματα και τέτοια, κάπως φαίνεται ότι πλέον δεν θα την έχουμε. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Σαν θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι και μια επιλογή και μια ολοκλήρωση. Ναι. Δηλαδή, το να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο σου αρέσει, σαν διαδικασία παραγωγική, σου δίνει και μια ολοκλήρωση σαν άνθρωπο. Οπότε, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να το κάνεις, θα το κάνεις. Η τέχνη δεν έχει μόνο. Δεν είπα ότι θα αντικατασταθεί η τέχνη του ανθρώπου, απλά η παραγωγή. Στο τέλος της ημέρας και η παραγωγή της τέχνης, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, ρε παιδί μου τώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τέχνη, ρε παιδί μου. Άμα πας, ξέρω εγώ, και δεις τα σύγχρονα έργα τέχνης που υπάρχουν κλπ. Ναι. Δεν είναι νοητική κατανόηση. Ναι. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αντικειμενικά καλύτερο. Άρα όχι. Λοιπόν δεν μπορεί το AI να το κερδίσει αυτό. Γιατί το AI μπορεί να κερδίσει οτιδήποτε. Βελτιστοποιείται. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που βελτιστοποιείται. Σε κάτι διαγωνισμού ζωγραφική που έβλεπα ένα άρθρο τη προάλλε, κέρδιζε. Για ναι. Παράδειγμα. Καλά. Άκουγα επίση ένα. Το άλλο μου κάνει. Με έχω ακούσει πάρα πολύ AI τελευταία και μόνο δεν AI, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ό,τι η δουλειά και να κάνουμε είναι. Η δουλειά μα είναι. Όχι αντακαταστάσιμη. Νομίζω σαν συμβουλή, έτσι. Είσαι ο Αντώνη, τώρα θα είσαι ο Αντώνη είναι AI. Άμα μείνει και του Αντώνη. Irrelevant. Δεν σου λέω ότι θα εξαφανιστούν οι κειμενογράφοι. Δεν σου λέω ότι θα εξαφανιστούν οι designers. Δυνατοτήτων ή παραγωγικότητα. Και τα δύο. Ότι ενδεχομένως κάποιος ο οποίος είναι βιονικός γιατί επεκτείνει τον εαυτό του με κάποιο AI είναι μη ανταγωνιστικός προς κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι είναι μόνος θα τα καταφέρει. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι αυτό το οποίο εμένα με ενθουσίασε. Σε ενθουσίασε. Δεν σε τρόμαξε. Το οποίο, όχι, με ενθουσίασε, αλλά δεν είναι ακριβώς AI, μάλλον πιο κοντά είναι στη ρομποτική. Αλλά θα πω. Πήγα και έκανα λέιζερ τα μάτια μου εγώ, γιατί είχα μοιοπία. Mm. Αυτό πώς λειτουργεί, σου ανοίγει ένα flap στο φακό, ένα πολύ λεπτό έτσι, στον ανοίγει και έρχεται ένα λέιζερ από πάνω. Το οποίο έχει πάρει configuration, ένα μπρρρρ και σε 10 δευτερόλεπτα σου φτιάχνει ό,τι διαθλαστική ατέλεια υπάρχει πάνω στο φακό. Okay. Αυτό εκείνη τη στιγμή, ειδικά τη στιγμή που μου το κάναν, ένιωθα λες και είμαι σε κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια κατηγορία. Λίγο περίπου, εντάξει, αλλά ναι. Σκέψου ότι έχεις ατέλειες στο σώμα σου, φορτώνεις. Αυτό είναι πραγματικό. Φορτώνεις ένα configuration κάπου. Ναι. Και σε 10 λεπτά δεν είσαι ανάπηρος. Γιατί εγώ που είχα 8,5 μοιοπία ήμουν ανάπηρος. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό. Εντάξει, στην τομέα της ιατρικής υπάρχουν άπειρα. Μην πας στο ρομπότ. Πάμε λίγο στο ίδιο. Στο ότι έβαζες ένα κολοφακό στο μάτι σου και ξαφνικά γίνεις ο βιονικός και έβλεπες. Ναι, και πριν το έκανες. Ναι. Δηλαδή... Απλά έβαζες ένα φακό. Ναι, αλλά πριν δεν είχε το. Ναι, εννοείται. Απλά πριν δεν είχε το επιδιορθωτικό ότι του στυλ. Α, αυτό είναι έτσι. Κόψτο. 10 δευτερόλεπτα διέγραψαν ένα. 30 χρόνια μου. 30 χρόνια κουσουριού. Ναι, ναι. Φοβερό. Βλέπεις ακόμα αυτό το Στέφανα. Ναι, βλέπω λίγα. Δηλαδή. Α, τώρα εδώ έχει βελτιωθεί λίγο, αλλά. Τι φωτοστέφανα βλέπεις. Γύρω από, το, από α, τα φώτα. Όχι, φαντάζεσαι. Όχι, γύρω από τα φώτα έχω ένα μικρό χέιλο. Το οποίο μάλλον. Μάλλον βελτιώνει του περνάει. Αλλά δεν με νοιάζει, αλήθεια, δεν με νοιάζει καθόλου. Anyway, πάμε προς Singularity. Όχι, δεν πάμε Singularity ακόμα. Ναι, ναι, είπαμε για. Πού πάμε. Πάμε να συνδέσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν με τις δουλειές. Ναι. Και στο ιατρικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Στον ιατρικό κλάδο. Υπήρχαν ραδιολόγοι και ακτινολόγοι. Παλιά. Και κοιτάγανε μία-μία. Ξέρω εγώ. Είχα μια τέτοια κουβέντα στο Φουρίν Καζάνκα οπότε είχε πολύ πλάκα. Ξέρουμε. Εδώ υπάρχουν κάποιες πρώην καταστάσεις που δεν θέλουμε να αγγίξουμε. Θυμάσαι με τις τώρα είχε τρελαθεί. Πότε ήταν, ήταν η Λουλέξε 7 χρόνια. Αυτό λέω στο Φουρίν Καζάν. Έχει κλείσει. Αυτό πάει τώρα, δεν υπάρχει. Θα γίνει ότι έγινε και στο Φουρίν Καζάν.
Ναι, αυτό είναι inside joke, ίσως θα έπρεπε να το. Όχι, όχι, όχι. Δεν κόβουμε τίποτα, δεν κόβουμε τίποτα. Μια χαρά είναι, εντάξει. Ναι, εν πάση περιπτώσει, στο 99% των περιπτώσεων τα results που έχουν από 6 και 7 χρόνια πριν ήταν καλύτερα. Οπότε, ναι, υπήρχε ένας άνθρωπος που κοίταγε αυτό και έδινε ένα ερμηνεία και τώρα υπάρχει ένας άλλος ο οποίος παίρνει το qualified, ξέρω εγώ, output. Και απλά το τσεκάρει ή ξέρω εγώ, έχει κάνει assist τη δουλειά του, δηλαδή. Άλλο να βλέπεις με ένα certainty 80% ότι κάτι ισχύει ή δεν ισχύει. Και άλλο να το βλέπεις tabula rasa που αρέσει και στον Barnum, λέει. Ναι. Και το βασικό είναι ότι το base είναι καλύτερο από το μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, το worst case scenario του bot είναι καλύτερο από το μέσο άνθρωπο. Έχει δηλαδή, στατιστικά έχει καλύτερη επιτυχία. Σίγουρο αυτό είναι πλέον. Δηλαδή, σε image recognition. Ειδικά όταν υπάρχουν συγκεκριμένα patterns. Αυτό που, αυτό που θα μπορούσαμε και να δούμε. Και πόσα κάπτσα έχουμε λύσει για να δώσουμε τώρα. Ναι, πιο κάτσα και μαλακίες. Ναι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει με τους γιατρούς είναι, εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι κάποια νοσοκομεία πληρώνουν ακτινολόγους remote στο άλλο ημισφαίριο, γιατί είναι πιο φθηνό να δουλεύει ο άλλος μέρα remote από το να δίνεις εσύ την υπερορία εδώ. Ναι. Και επειδή στην ουσία ο ακτινολόγος είναι ακτινοδιαγνωστής, στην ουσία αρκεί να του στείλεις εσύ την εικόνα και να δει. Φαντάζομαι ότι μαζί με αυτό θα μπορούσε να έρχεται. Φαντάζομαι να κόστει 25 cents αυτό. Περίμενε. Ναι. Αυτό και να σου έρχεται, περίμενε. Εσύ τον έχεις τον ακτινοδιαγνωστή και του έρχονται εικόνες, αλλά είναι με τα metadata. Οπότε στην ουσία σε σημαντικό βαθμό απλά κάνει confirm. Ναι, δηλαδή παίρνεις αυτόματα από το AI, βάζεις και 10 Ινδούς, το κάνουν confirm. Και μετά το παίρνει ο Αμερικάνος σε ένα λεπτό και. Όπω, αυτό ήταν λίγο χοντρό. Γιατί είναι και Αμερικάνοι, ρε φίλε. Γιατί έτσι συμβαίνει. Τώρα είναι οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου. Γιατί είναι πιο φθηνό, εννοεί. Όχι, εντάξει. Δεκτό. Εντάξει. Αυτό είναι. Δρομολογημένο. Όλα αυτά γενικότερα είναι προβλήματα τα οποία έχουν συγκεκριμένη λύση. Δηλαδή, κάνει pattern matching, ξέρω εγώ, παίρνει ένα εκατομμύριο εικόνε. Όπω ένα match post, δηλαδή. Περίμενε τώρα. Μην πα πολύ μακριά. Εγώ θα σου πω άλλο. Ένα κλασικό, το πρώτο ήταν το σκάκι, όπου υπήρχε ο Alpha Blue. Αυτό ήταν Brute Force. Ήταν Brute Force. Deep Blue. Μπράβο. Πολύ διαφορετική προσέγγιση με Neural Network. Μετά βγήκανε και πιο. Και άλλα AI στα οποία όντως κάνανε beat. Δεν ήταν AI το Deep Blue. Ήταν όχι, ναι. AI ήταν, απλά ήταν λίγο πιο base. Ναι, αλλά το AI το πώς έχει το training μέσα. Το πώς νίκησε, μπράβο. Και το πώς νίκησε ο υπολογιστής τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, στο σκάκι, δεν ήταν αποτέλεσμα. Ήταν τα Hertz. Neural Network. Το οποίο έκανε κάποια πράγματα. Ήτανε, υπολόγισε όλες τις πιθανές παρτίδες. Μαζί σου. Ωραία. Εντάξει, μεγέθος διαφορετικό. Πάμε στο AlphaGo. Στο AlphaGo ήταν το πρώτο το οποίο. Περίμενε. Ναι. Το οποίο όμως έχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει συγκεκριμένη λύση. Να πούμε τι είναι το AlphaGo, το... μήπως δεν το ξέρουν γιατί. Ναι. Να έχω μιλήσει, το λέω και δεν το έχει ακούσει. Τι είναι το AlphaGo. Το AlphaGo ήταν ένα AI το οποίο είχε φτιάξει το DeepMind's Google ή Google. Το Go, ας πούμε. Το AlphaGo είναι ένα. Ναι, το DeepMind. Το Go είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, κινέζικη προέλευση. Ναι, αρχαιότατο. Ναι, το οποίο είναι τύπου σκάκι, ντάμα, τέτοιο στυλ. Ναι, ας πούμε. Αλλά με άπειρες εναλλακτικές πιο πολλές από τα. Ναι, είναι σαν 3D chess φάση. Τι? Σαν τρισδιάστατο σκάκι. Όχι, ακόμα περισσότερο. Λέει πιθανές παρτίδες. Είναι περισσότερες από τα μόρια του σύμπαντος. Ναι, ένα τέτοιο είχα ακούσει. Ένα ακραίο, λέει, είναι ακραίο και ουσιαστικά το είχαν σαν benchmark. Ότι για να αυτός που το παίζει δεν είναι μόνο να προβλέπω και τέτοια. Ήθελε και intuition. Δεν ήταν μόνο στρατηγική και σκέφτομαι και υπολογίζω πολλαπλές. Και δεν μπορούσε να υπολογίσει και το σώμα. Δηλαδή, ήταν αδύνατο να υπολογίσει το υπερσύνολο των πιθανών παιχνιδιών. Οπότε η τακτική που υπήρχε στο Deep Blue και στο Deep Mind που νίκησε τον Gasper το 96 νομίζω είναι αυτό. Δεν μπορούσε να παίξει. Οπότε με Neural Network ουσιαστικά έμαθε. Και αυτό το παιχνίδι είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Οι Grand Masters, οι Global είναι επίπεδο LeBron James, ξέρω εγώ. Θα να παίζουμε εμείς με τον LeBron James. Μπάσκετ. Και. Ναι. Πριν 5-6 χρόνια, πώς θα ήταν. Το κατάφερε και νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Νομίζω όμως. Δηλαδή. Με κατ' επανάληψη, δεν ήταν ότι μια φορά έτσι, ας πούμε. Ναι, αυτά είναι, παίζουν, ξέρω εγώ, 10 παιχνίδια, είναι best of 8, κάτι δεν ξέρω τώρα, κάτι τέτοια. Και διάβαζα, άκουγα μάλλον ένα podcast προάλλες με έναν τύπο ο οποίος ασχολείται με AI και ο οποίος πήγε δύο βήματα παραπάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το πρώτο ήταν ότι νίκησε κόσμο σε πόκερ, σε Texas Hold'em. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις πιθανότητες του παιχνιδιού για να κερδίσει ή όχι. Και αυτό είναι λίγο πεπερασμένο. Δεν είναι πεπερασμένο, γιατί είναι πεπερασμένες οι κινήσεις, αλλά το αν θα μπλοφάρεις ή όχι, το αν θα ξέρεις αν μπλοφάρει ο άλλος ή όχι. Αν θα διαβάσεις. Δηλαδή, έχει, ρε παιδί μου, το πώς θα μάθεις ένα AI να παίζει πόκερ και να μπορεί να νικήσει έναν άνθρωπο. Νομίζω είναι πλέον απλό. Δεν είναι μαθηματικά. Συγγνώμη, το άλλο το είχατε δει που δώσανε σε ένα AI όλα τα παιχνίδια των 80s, 90s. Ξέρω, κάτι Pac-Man, κάτι Tetris, κάτι τέτοιο. Τα τερμάτισε όλα.
χωρίς να του πούν τις οδηγίες. Okay. Απλά πάρ' το. Και ξέρω εγώ μετά από 100 παιχνίδια το είχε βρει το πιο optimized. Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Και αυτό ήταν ένα breakthrough. Του δίνανε δηλαδή χωρίς ένα set of instructions πώς παίζεται το παιχνίδι. Τίποτα. Τίποτα. Και μέσα σε μερικές παρτίδες έβρισκε το πιο optimum και το τερμάτιζε, ξέρω εγώ. Ξέρεις, δηλαδή το τελείωνε. Και το επόμενο, γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά είναι ότι υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται. Diplomacy, νομίζω. Το οποίο έχει τις 7 μεγάλες δυνάμεις, νομίζω, της Ευρώπης, του κόσμου, τέλος πάντων, και είναι μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Ναι. Και δεν έχει κανόνες, απλά συνομιλείς με άλλους παίκτες, αποφασίζεις κινήσεις, τι πουρείς, ρε παιδί μου, και πρέπει να φέρεις περισσότερο κόσμο να κάνει αυτό που θες πρακτικά, ή να κορυδέψεις. Δηλαδή, έχει γενικά μια διαδικασία τέτοια, η οποία είναι καθαρά, ρε παιδί μου, people skills. Ναι. Και τους κέρδισε. Τους κέρδισε. Δηλαδή, επίσης. Καθαρά, σε strategy και implementation. Δεν είναι μόνο strategy, δεν έχεις optimal το play. Το εκπαιδεύουμε λίγο για να άμα τα συνδέσουμε όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle. Ουσιαστικά ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να παράξει content, το οποίο κάνει span, είπαμε, και γραπτό και βίντεο, ουσιαστικά πολύ σύντομα, image τώρα ήδη και βίντεο. Οπότε οτιδήποτε βλέπεις online και υπάρχει... Μπορεί να είναι generated. Υπάρχει generated με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να κάνει manipulate τα δικά σου psychographics που τα ξέρει γιατί υπάρχουν, δηλαδή βγαίνει το psychographic profile από αυτά που κάνεις, και να υπάρχει ένα άπειρο flow content το οποίο παράγεται από AI με συγκεκριμένο σκοπό για συγκεκριμένο output. Ωραία. Να πω εγώ τι πιστεύω ότι ναι. Δεν θα μπορούσε, που πιστεύω το AI δεν μπορεί με την ίδια ευκολία τουλάχιστον να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Mm. Αθλητισμός. Ναι. Τι εννοείς? Εννοώ. Οι άνθρωποι να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι που είναι αθλητές. Ναι. Και όλοι αυτοί που είναι γύρω από τους αθλητές. Τώρα εννοείς πρωταθλητισμό ή να πηγαίνουμε για τζόκινγκ? Δεν μπορεί να φτιάξει ένα humanoid robot που να κολυμπάει πιο γρήγορα από το φέρι. Όχι, μπορείς, αλλά δεν σε ενδιαφέρει να το δεις αυτό. Μα ναι, οκ. Εντάξει, γιατί. Μισό. Περίμενε. Πόσοι βλέπουν ένα ρομπότ με μαχαίρια τα οποία σκοτώνουν? Α, ναι, και αυτό. Τι είναι αυτό? Δεν το ξέρω. Robot fights, πώς λέγεται. Που φτιάχνει ρομπότ και παλεύουν το ρομπότ. Με κάτι. Ναι, ρε. Δεν το έχει δει, ρε. Είναι πολλά χρόνια αυτό. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, είναι... Υπάρχει ολόκληρο πρωτάθλημα. Robot Wars, νομίζω λέγεται. Αλήθεια. Καλά, ναι, δεν το ξέρει, σε πάση περιπτώσει. Και αυτό. Στον αθλητισμό, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον αθλητισμό που κάνει ο καθένας individual. Όχι, αυτό είναι κάτι προσωπικό. Όχι, εγώ μιλάω στον πρώτο αθλητισμό. Βλέπει η Premier League. Βλέπει η Premier League. Βλέπει αυτό, ας το ενώσουμε εσύ με τα Bionics μέσα. Ή θα πεις ότι δεν πρέπει να έχεις κανένα enhancement. Όπως απαγορεύει την τόπα. Όπως απαγορεύει την τόπα. Το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί στα καλλιστεία μπορούν να φοράνε make-up, αλλά ξέρω εγώ στα αθλήματα δεν μπορούν να έχουν λίγο τόπα για enhancement. Εντελώς διαφορετικό όταν είναι. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς ένα σενάριο όπου θα υπάρχει ένα παράλληλο πρωτάθλημα που θα επιτρέπεται η ντόπα και τα βιονικά μέρη. Η ντόπα κάποιου είδους, έτσι. Και αντί να πηδάει ο Ρονάλντο ένα μέτρο, θα πηδάει ο άλλος τρία μέτρα. Κοίτα, σε ένα βαθμό. Δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό. Αυτό υπάρχει ήδη, αλλά με μια διαφορετική σκοπιά. Αυτό είναι στην ουσία οι παραολυμπιακοί αγώνες. Όχι. Που άνθρωποι... Οι παραολυμπιακοί αγώνες μπορεί να εξελιχθούν. Αλλά, αλλά για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο είναι ακροτηριασμένοι φοράνε κάποια πρόσθετα τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να. Αυτό είναι το προήμιο, το οποίο είναι ένα άλλο επίπεδο. Ότι δηλαδή είναι... Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά συν το χρόνο θα γίνουν υπεράνθρωποι σε σχέση με τους κανονικούς. Ναι. Γιατί ας πούμε, άμα βάλεις προσθετικά πόδια, τρέχεις πιο γρήγορα. Άμα βάλεις, ξέρω εγώ, ένα βιονικό χέρι, πετάς τη σφαίρα πιο μακριά. Αυτό που ξέρω είναι ότι. Οπότε πολύ σύντομα οι Παραολυμπιακοί θα έχουν καλύτερες αποδόσεις. Ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έχω ένα πολύ καλό φίλο που δουλεύει σε μια τέτοια εταιρεία. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μαζεύουν δεδομένα από αγώνες. Yeah. Είναι σε κάποιο vertical, για παράδειγμα. Hockey, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Μαζεύουν βίντεο και δεδομένα και αυτά τα φιντάρουν με analytics. Στους προπονητές και στις ομάδες και τα πληρώνει. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πληρώνω, πούμε, ξέρω εγώ, η τάδε ομάδα να μου φέρεις δεδομένα από αγώνες. Οπότε αυτό θα μπορούσε στην ουσία το training των παικτών και ποιες στρατηγικές περνάνε και ποιες δεν περνάνε. Ήδη και γίνεται, πώς... ρε, αυτό να είναι όλο AI. Είχα δει, ρε παιδί μου, είχα δει πριν από το Μουντιάλ που και στη Γερμανία, δεν θυμάμαι καλά, ή το Euro.
Και είχαν, ρε παιδί μου, η SAP είχε φτιάξει μια τεχνολογία που είχε κάμερες σε όλο το τέτοιο και σε κάθε παπούτσι κάτι sensors κάθε παιχτή και είχε πλέον τα απόλυτα metadata και το τι κάνει ο καθένας μέσα στο... Οπότε αυτά μπορείς να τα φιντάρεις σε ένα AI και να σου πει απλά τι... Τι αλλάξεις, ναι. Προσπάσεις εκεί και τα λοιπά. Αυτό κάνανε χωρίς AI. Απλώς εκεί γιατί πέταξα εγώ τον αθλητισμό, γιατί δεν νομίζω ότι ποτέ ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί για παράδειγμα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, whatever. Με δουλεύει, έχει πάει σε κανένα πρακτορείο προπό που έχουν όχι, το ότι... προ εκεί πέρα και μπομπετάρουν σε ψεύτικα ναι, παιχνίδια. Μα παίζει τα virtual, το ξέρω. Virtual, ναι, αλλά αυτός ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να βλέπει αυτά. Περίμενε, αλλά virtual όταν, όταν έχεις τα e-sports και έχεις και Ολυμπιάδα e-sports. Πώς δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό δηλαδή. Όχι ρε, βλέπω πώς θα το κάνει, αλλά είναι on top, δεν αντικαθιστά. Όχι αντικαθιστά, Táx. Γιατί ένα μέρος του revenue πάει εκεί. Ναι. Και της προσοχής. Δεν το πιστεύεις ότι άρα το κόσμο στοιχηματίζει λιγότερο στο... όχι τώρα, αλλά σίγουρα άμα ήταν να χαλάει 100 ευρώ θα τα βάζει όλα στο existing και τώρα πάει... Δεν στο random το οποίο είναι δεν ένα... μιλάμε μόνο για το betting, μιλάμε για τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι πεπερασμένη προσοχή όμως, ρε. Δηλαδή, άμα εμένα μου παίρνει. Ο κόσμος που παρακολουθεί που e-games. Τι είναι ένα e-game, τι εννοείς. Παίζουν Counter-Strike online και βλέπει ο κόσμος. Άλλο ρε φίλε. Εδώ παιδιά είδα ότι. Τι είναι άλλο. Ρε, φίλε, το ίδιο είναι... πράγμα είναι. Ο IGs δεν θα πάει να πει α, ωραία, πλέον υπάρχει. Αυτό λέω εγώ. Ή αυτό με λίμνη το εαυτό μα τώρα. Όχι, αυτό ο οποίο βλέπει τένις. Δεν είναι αυτό ο οποίο θα πει α, ωραία, σταματά να βλέπω τένις γιατί πλέον υπάρχει το Counter-Strike. Όχι, είναι άλλα markets. Όχι, όχι, θα το πάρει μέρος προσοχής. Γιατί? Γιατί σίγουρα. Μπορεί, άμα γουστάρει και το Counter Strike, μπορεί να πει αντί να πάω 5 φορές τένις το χρόνο, θα πάω 3 φορές τένις και δεν Counter Strike. Ας μείνουμε στο AI, θα ζήσαμε λίγο. Εντάξει. Ναι, okay. Εντάξει. Ωραία, επίσης, τα sports. Τα e-sports, ας πούμε για παράδειγμα. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει e-sports. Αυτά τα ηλίθια που κάνουν game πάνω σε pro, λες και είναι καθυστερημένοι. Και όλο αυτό το παραολυμπιακή plus bionics. Οκ. Okay. Σίγουρα θα υπάρξει bionic κομμάτι εδώ. Νομίζω στο Messi δεν του κάνανε μια επέμβαση για να έχει καλύτερη ανατομία. Δεν ξέρω, ναι. Οπότε θα μπορούσες φαντάσου... Στραβοκάνησα και μένα. Όχι, όχι, κάτι νομίζω του αυξήσανε την γνήμη. Οπότε φαντάσου θα μπορούσες να περνάς ένα σκάνικ. Ναι. Δηλαδή, όχι, θα μπορούσε αυτό, σίγουρα θα γίνει, αφού ήδη υπάρχει application σε κάποιον. Ναι. Και σου λέει ότι μπορεί να βελτιώσει ένα, δύο, τρία. Ναι. Τζζ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 ζ
δικιά μου. Δεν έπαιξε. Εγώ όμως χαλιάσα γι' αυτό και βρίσκε και επειδή είχα καλώδια κάτω στο σπίτι, επειδή δεν έχει καλές μπρίζες, τα μάζευε, δεν ξέρω. Ναι, εσύ έχεις. Όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα, αλλά anyway, αυτό δεν είναι exciting. Εντάξει, από το να μας σκουπίζεις. Το singularity είναι exciting. Το singularity είναι exciting. Πριν πάμε στο singularity, πάντως ήδη βλέπεις ότι υπάρχουν platforms που προσπαθούν να κόψουν το AI. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε το Stack Overflow είπε ότι δεν θα δεχόμαστε AI-generated responses, γιατί δεν μπορεί να έχουν. Πώς το καταλαβαίνει. Υπάρχουν αντιαλγόριθμοι οι οποίοι πάνε και υπολογίζουν το. Τώρα το διάβαζα, δεν ξέρω κατά πόσο έχει εφαρμογή. Αυτό που βγάζει το ChatGPT να υπάρχει fingerprinting, το οποίο ο αλγόριθμος μπορεί να καταλάβει ότι παρήχθηκε από. Αυτό μισό λεπτό γίνεται σε συνεργασία με το GPT ή είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που είχαν πει ότι θα προσπαθούσαν στο GPT να έχουν fingerprint πάνω του ότι παρήχθη η πληροφορία αυτή από το GPT. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το GPT είπε ότι μάλλον αυτό δεν είναι δυνατό. Δεν είναι εφικτό. Σκέψου αυτούς που γράφουν εκθέσεις στα πανεπιστήμια, ξέρω και θες να γράψεις μια έκθεση, μια ιστορία. Φαντάζομαι κάποιος να δυσκολεύεται να τελειώσει τη σχολή του και να μπορεί με το. Ρε, έτσι και υπήρχε το GPT-3 σε εξετάσεις online τώρα με COVID. Θα είχαμε πτυχίο. Περνάς όλα τα μαθήματα. Είσαι εκεί, το ρωτάς, κλακ, κλακ, κλακ. Άρα. Ναι, αυτό που γράφαμε, ξέρω εγώ, τις εκθέσεις στο σχολείο. Ναι, ναι. Εγώ το βλέπω στον εαυτό. Τεράστιο θέμα στην εκπαίδευση, έτσι. Δεν μπορώ να γράψω με. Η εκπαίδευση μολύβι. Τώρα έχουν τρελαθεί. Είναι μεγάλο θέμα και εγώ δεν μπορώ να γράψω μολύβι και στυλό. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ τώρα επί τούτου να γυρίσω πίσω λίγο να γράφω. Γιατί είδα ότι έχω ξεχάσει. Με 20 χρόνια με. Και ο Πάρης έτσι, του αρέσει πολύ να γράφει. Εγώ δεν μπορώ να γράψω. Δηλαδή, πιάνω μολύβι να πάω ρε, να κοστίσω. Είναι μουδιασμένο το χέρι. Προσπάθησε το επί τούτου, ρε. Δηλαδή είναι σημαντικό. Εντάξει, αλλά φαντάσου να γίνει το ίδιο όπως στο μυαλό σου με τις εκθέσεις. Δηλαδή είναι και λίγο κάτι δύσκολο αντίστοιχο, έτσι. Ναι. Είναι, λίγο, είναι τρομακτικό. Δηλαδή θεωρώ ότι όσο προχωράς προς αυτό το κομμάτι, είναι και λίγο περίεργο. Να ρωτήσω κάτι. Τα δεδομένα τα οποία βγάζει το GPT, τα θεωρούμε ίδιας αξίας με αυτά τα οποία του έχουν φινταριστεί. Όχι, μπορεί να κάνει λάθη και σε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή έχει μια αξία το GPT επειδή άνθρωποι έχουν παράξει content. Ναι. Σωστά. Ναι. Ωραία. Η αξία του GPT
θα αυξάνεται με το content το οποίο θα παράγει το GPT. Πιστεύω ναι. Και αυτό άλλα είναι, μοντέλα. Νομίζω πως αυτό είναι το turning point που αρχίζει το irrelevant στο ανθρώπου. Ναι. Εκεί είναι το Υπάρχουν turning point. Υπάρχουν και άλλα data points τα οποία είναι πέρα από... Ξέρω εγώ αυτά που έχουν παραχθεί. Εντάξει, τώρα μιλάω για το content γιατί εμείς κοιτάζουμε εδώ και παίζουμε με text. Ναι, για το content συγκεκριμένα, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι όσο αυτό δηλαδή θεωρείται... Μετά. Γιατί όσο αυτό θεωρείται αξιόπιστο επειδή το content είναι ανθρώπινο, ως δεν πόρος, είναι απόλυτα αξιόπιστο. Ναι, αλλά, μπορεί αλλά... να παράξει εντελώς βλακίες. Ναι, αλλά αν ρε παιδί μου του δώσεις, του φιντάρεις πίσω αυτά τα οποία το ίδιο παράγει και αυτά δεν τα θεωρείς να έχουν ίδια βαρύτητα με τα ανθρώπινα, δεν νομίζω ότι αρχίζει το irrelevant στο ανθρώπινο. Καταρχάς τώρα το ανθρώπινο πάμε... τι σημαίνει, άμα πάρεις το, όλο το ίντερνετ, το 90% του ίντερνετ είναι με σκουπίδι. Δεν διαφωνώ. Εντάξει, οπότε επίσης, τι σημαίνει ανθρώπινο. Έχεις και τον κύκλο της επιβεβαίωσης, γιατί για παράδειγμα αν εγώ πάω στο ChatGPT και του πω ότι άλλαξε μου κάτι, αυτό με μία ένα σήμα το οποίο κάτι... Νομίζω μπορείς να κάνεις like και dislike αυτό που έχει. Έχει ένα reinforcement, δηλαδή, ένα έχει loop, γενικότερα, feedback. Δηλαδή ας πούμε στο θέμα της τεχνολογίας που λέγαμε πριν, αν λοιπόν το AI εκείνη τη στιγμή βγάζει αποτελέσματα τα οποία δεν είναι σωστά και εσύ πας και αλλάζεις την κρίση, με τη μία το κάνεις καλύτερο. Φαντάσου τώρα αυτό το reinforced learning σενάριο, γι' αυτό το έχουν ανοίξει τώρα και είναι open, είναι ένα dataset που το βοηθάει να βγει στο GPT-4 ας πούμε. Okay. Οπότε όσο πιο πολύ ανοίγει και τόσο πιο reinforced learning έχει από use cases και από ανθρώπους κτλ, κατά μία έννοια κάνει αυτό που ζητάς. Και αυτό είναι μια πολύ απλοϊκή μορφή AI, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή παράγει την επόμενη λέξη με βάση τις προηγούμενες. Ναι, παράγει την επόμενη λέξη με βάση την πιθανότητα να υπάρχει αυτή η λέξη μετά από την προηγούμενη η οποία γράφτηκε, ξέρω εγώ. Okay. Από ό,τι το έχω καταλάβει τώρα. Οπότε έτσι, δεν μπορεί να κάνει μαθηματικά, το οποίο είναι περίεργο. Ναι, δεν μπορεί να κάνει μαθηματικά. Μπορεί να του βάλει μια απλή πρόσθεση και να την κάνει λάθος. Σοκαρίστηκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες μέρες που έπαιζα, ξέρω εγώ, δεν είχα προσπάθει να κάνω μαθηματικά, ξέρεις, δεν το... Είχα δει κώδικα, να βγάζει κώδικα και λέω wow, ξέρω εγώ. Δηλαδή απλά πράγματα που ήθελα. Ναι, αλλά κώδικα είναι κείμενο. Είναι κείμενο και πιο εύκολο κείμενο με απόλυτη δομή. Ναι. Θα μπορούσες βέβαια να τον βάλεις και... να φτιάξεις τον κώδικα και τον εκτελέσει. Ναι, τι εννοείς, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να εκτελέσει κώδικα. Μπορείς να τον εκτελέσεις εσύ και να του δώσεις output. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εκτελέσει κώδικα. Ο Γιώργος πάντως πριν το δεν είχε μπορεί βάλει να εκτελέσει, το κάνεις emulate. Ναι. Αλλά ναι. Μπορεί να του δώσεις. Ωραία. Ότι μπορεί να σου δίνει τον κώδικα και του λες τον έτρεξα και μου έδωσε αυτό. Πάμε τι ένα κάνω, break. Πάμε ένα break. Επιστροφή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εκεί πέρα ή θα πάμε προς Singularity. Singularity. Ωραία. Πού είχαμε μείνει καταρχάς να κάνουμε μια γέφυρα. Δεν θυμάμαι. Κοίταξε, τελειώσαμε το κομμάτι του αθλητισμού και λέγαμε. Ξέχαμε αθλητισμό τώρα. Ναι, και μετά τον αθλητισμό πήγαμε. Μπράβο, στο κομμάτι του training και λέγαμε ότι αυτό παραμένει ένα γλωσσικό μοντέλο στο τέλος της ημέρας και δεν μπορεί να κάνει μαθηματικά, αλλά μπορεί να γράψει κώδικα. Τάξη. Και έλεγε ο Αντώνης αν μπορεί να εκτελέσει κώδικα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να εκτελέσει. Δεν μπορεί κώδικα. Να τον εκτελέσει γιατί είναι sandbox, αλλά μπορεί να πάρει feedback από να τον εκτελέσει παράλληλα, ξέρω τι να του λες. Φαίνεται πάντως σαν να τον εκτελεί. Εντάξει, κάναμε πολύ απλό παράδειγμα πριν με τον Γιώργο, αλλά για παράδειγμα του λέμε γίνε ένα JavaScript, μια κονσόλα JavaScript, και λέει έγινα, και του λέμε εκτέλεσε και το αυτό τον κώδικα JavaScript, και μας έκανε console log και μας έγραψε το αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Ναι, αλλά αυτό και πάλι γλωσσικά, όχι. Χαζομάρα, ναι. Αλλά. Εντάξει, πολύ σύντομα θα μπορεί. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή... Νομίζω ότι ήδη μπορεί. Το ότι δεν το κάνει δεν είναι το. Δεν νομίζω ότι είναι τεχνικό το θέμα. Μα γι' αυτό και δεν έχει άξει το ίντερνετ, γι' αυτό και δεν. Δηλαδή είναι ένα αλφα πράγμα που το δοκιμάζουμε. Μπέτα λέει. Ας το πούμε, μπέτα, ναι. Αλλά εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολλές εφαρμογές και νομίζω ότι. Απλά είναι κάτι, ξέρεις, να το κοιτάς. Δεν είναι κάτι ότι. Δεν είναι κάτι ότι τώρα να πάμε να τρελαθούμε σήμερα, αλλά είναι κάτι που θεωρώ ότι αν δεν κάποιο δεν το συνυπολογίσει το παράδειγμά του θα. Κάνει μεγάλο λάθος. Οπότε, πηγαίνοντας προς Singularity. Πάμε για Singularity. Θα μας πεις τι είναι το Singularity ή θα μας πεις πώς φτάνουμε στο Singularity. Ας πω τι είναι το Singularity. Για το πάμε. Singularity είναι μια κατάσταση στην οποία ό,τι ξέρουμε σαν νόμους, είτε της φύσης, είτε της κοινωνίας, είτε της συμπεριφοράς, δεν υφίστανται. Ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό Singularity είναι το Big Bang. Ναι, αυτό πήγα να πω. Είναι άλλο το Singularity της φύσης, άλλο το Singularity της γνώσης. Ναι, το πιο χαρακτηριστικό Singularity, ας πούμε, είναι event, το Big Bang. Το οποίο είναι μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι νόμοι, είτε φυσικοί, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν εκεί πέρα. Όπως και οι μαύρες τρύπες. Ναι, κατά μία έννοια.
Οι μαύρες τρύπες νομίζω δεν είναι singularity. Το κέντρο είναι singularity. Ναι, οκ, το κέντρο είναι singularity και δεν ξέρουμε τι γίνεται και χάνεται και ο χρονικός ορίζοντας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και ο χρόνος και δεν είναι όλα. Οπότε εντάξει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Απλά υπάρχει τώρα σε σχέση με το AI τι είναι το singularity, έτσι. Σε σχέση με το AI ουσιαστικά θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο φανταστείτε ότι αναπτύσσονται τα γλωσσικά μοντέλα, ενώνονται, ξέρω εγώ, με όλα τα μαθηματικά μοντέλα που υπάρχουν ήδη έτσι κι αλλιώς. Οπότε το συγκεκριμένο μπορεί να μην μπορεί να κάνει μαθηματικά, αλλά υπάρχουν τα μαθηματικά μοντέλα στον προγραμματισμό έτσι κι αλλιώς. Απλά πατάς ένα enable κάτι. Ναι, ναι. Και σκεφτείτε αυτό με όλη τη γνώση της ανθρωπότητας ever που είναι documented και υπάρχει. Με την έννοια ότι μαθαίνει, εξελίσσεται σε ένα σημείο στο οποίο από το σημείο αυτό και μετά δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε καν. Πώς εξελίσσεται αυτό. Ναι. Και θεωρητικά υπάρχει το σενάριο ότι από το σημείο αυτό, ένα δευτερόλεπτο μετά θα μπορούσε, ας πούμε, να φτάσει το AI σε ένα επίπεδο απόλυτη γνώση, την οποία δεν ξέρουμε τίποτα για το πώς λειτουργεί, τι κάνει, τους παραμέτρους στους οποίους. Εγώ οι παράμετροι οι οποίοι υπάρχουν μέσα εκεί και θα δώσω το εξής, ναι, input σε αυτό. Ναι. Είχαμε ένα καθηγητή στο Λύκειο στην πληροφορική, ο οποίος είχε πει δύο χαρακτηριστικές ατάκες για το singularity και είχε πει είναι το σημείο που τα ρομπότ θα μας βγάζουν να κατουράμε σαν σκύλους στο πάρκο. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Και το δεύτερο ήταν ότι θα είναι το σημείο στο οποίο θα τρέχουμε να βγάλουμε την πρίζα. Αυτά ήταν οι δύο προβλέψεις που, ναι, είχε κάνει. Εντάξει, για το τι θα χαρακτηρίσει το singularity. Λίγο Matrix Last Terminator είναι η φάση. Ναι, αλλά. Στην οποία. Μένα μου φαίνονται πολύ ρηχά αυτά. Κοίταξε. Θεωρώ ότι το να θεωρείς ότι μπορείς να βγάλεις μια πρίζα και να γλιτώσεις singularity είναι αστείο από μόνο. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Το να βγάλεις την πρίζα είναι σε εισαγωγικά, ρε παιδί. Υπάρχει μου. Ένα, το είναι να αναιρέσεις αυτό που έκανες. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό τέτοιο νοητικό πείραμα που κάνει strain ένα AI με μοναδικό σκοπό να παράξει όσο περισσότερους συνδετήρες μπορεί πιο effectively. Okay. Okay. Και σε αυτό το νοητικό πείραμα, εν πάση περιπτώσει, το AI που έχει άπειρα resources και άπειρη γνώση κτλ. Κάνει enslave όλο το σύμπαν, okay, για να φτιάξει πιο effectively συνδετήρες. Δηλαδή, μετά από αυτό το επίπεδο της ανώτερης νοημοσύνης, ουσιαστικά, ρε παιδί μου, μπορεί ο ηλεκτρισμός να μην είναι relevant. Ναι. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε εμείς σαν ηλεκτρισμό και έχουμε αναπτύξει μέσα στη φυσική κτλ. Σε 100 τάξεις μεγέθους νόησης παραπάνω μπορεί να είναι irrelevant. Αυτό, εμένα πάντως με δηλαδή, δεν είναι pull the plug. Pull the plug είναι. Όχι, πάνε να είναι. Αφού φορτίζονται και τα κινητά. Ασύρματα. Και σε ανώτερο επίπεδο φυσική. Αυτό θα καταλάβει φυσική, θα καταλάβει χημεία, θα καταλάβει όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να παίρνει ενέργεια από τον ήλιο μόνο του, ξέρω εγώ. Επίσης, το ότι ο ηλεκτρισμός θα γίνει irrelevant είναι αποτελειακό επίσης. Ναι. Ο ηλεκτρισμός, συγγνώμη. Συγγνώμη. Το grid. Το grid, ναι. Το ότι το grid θα γίνει relevant. Κάποια στιγμή ήδη υπάρχει τάση κατανομής του grid. Ναι. Ήδη τα μεγάλα πάνε να γίνουν μικρότερα και μετά μικρότερα και μετά μικρότερα. Ναι, ναι. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ μακριά να γίνει implement. Η επικοινωνία ήδη φαντάζομαι ότι είχε ξεκινήσει και ήταν αποκλειστικά ενσύρματη και τώρα όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο ασύρματη. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για πράγματα που είναι irrelevant τώρα, αν το ρεύμα θα είναι ενσύρματο ή ασύρματο. Γιατί ναι, αυτό, ναι, γιατί είπα εγώ για το pull the plug και λέει ο Γιώργος ότι θα είναι irrelevant αυτό. Ναι, αυτό συζητάμε τώρα πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, αυτή είναι στιγμή είμαστε. Κοίτα, το singularity είναι πέρα από οποιαδήποτε κατανόηση και φαντασία, ναι, μπορούμε να. Είναι χρονικός ορίζοντας. Αλλά και στη μαύρη τρύπα. Μισό. Το singularity. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορείς να ξέρεις τι υπάρχει μετά από αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συζητάμε μόνο πώς φτάνουμε εκεί. Και εγώ αυτό το οποίο έχω να πω ότι ένα από τα. Πώς και αν. Θα σου πω εμένα δύο πράγματα με έχουν τρομάξει γύρω από το AI και το. Δύο. Λίγα, απλά δύο θυμάμαι τώρα. Το ένα ήταν όταν είδα πρώτη φορά της Boston Dynamics, το σκυλί. Φοβερό. Θυμάμαι ότι. Και Black Mirror επεισόδιο. Ναι, εντάξει, αυτό ναι, αλλά okay, αυτό είναι Black Mirror. Γιατί, το Black Mirror είναι βγαλμένο από τη ζωή. Μαζί σου, αλλά θέλω να πω. Εγώ δεν. Εκείνη τη στιγμή απλά, okay, έβλεπα ένα κακό σενάριο με βάση της Boston Dynamics. Δηλαδή, όταν είδα την Boston Dynamics ήταν που. Πάγωσα σε λίγο σε κάποια εισαγωγικά. Και το άλλο ήταν τώρα που είδα, αν ισχύει αυτό που διάβασα, ότι στην Καλιφόρνια δίνουν άδεια σε ρομπότ να σκοτώνουν. Δεν χρειάζονται άδεια.
Όχι, ρε. Νομικά. Δηλαδή η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει ρομπότ τα οποία τα διοδοτεί να σκοτώνουν. Ναι. Αυτό το είδα. Α, και έχουν άδεια και οι άνθρωποι, ξέρεις. Να! Εντάξει, κοίταξε. Είναι λίγο διαφορετικό γιατί. Ναι, καλά, σίγουρα. Οι άνθρωποι. Εντάξει, μην το πας μακριά, ρε. Τι είναι τα drones που είναι self-driving pilot, είναι ο άλλος παίζει PlayStation στην Αμερική. Ναι, και φεύγει το drone και ρίχνει λίγο... πυράβλους. Μα δεν διαφωνώ. Σκέψου ότι φαντάσου training data που έχει με όλα τα Counter-Strike και Battlefield για το πώς γίνεται ένας πόλεμος ένα AI. Αυτό, υπάρχει σενάριο αληθινό αυτό που το είχα διαβάσει. Ότι χρησιμοποιούνται training data από όλα τα online games, στυλ Counter-Strike και Battlefield, είναι λίγο... να χτίζει στρατηγικές πολέμου. Άκου, είναι διαφορετικό το τι μπορεί να γίνει. Γίνεται ήδη. Όχι, αυτό σου λένε, ναι. Άλλο το τι μπορεί να γίνει και το τι εσύ επιλέγεις θεωρητικά να πάμε μπροστά. Δηλαδή, κάποια εσύ είπε άδεια να σκοτώνεις. Σου λέω αυτό γίνεται χρόνια. Drones, χωρίς πιλότους, έχει... παίζει ο άλλος PlayStation και σκάει τον drone και καταστρέφει μια γειτονιά. Θα αποφασίζει μόνο το... Ναι. Το ρομπότ να σκοτώσει. Και ότι εσύ αυτό το θεωρείς ότι είναι μέρος της πραγματικότητας. Δηλαδή κάποτε. Αυτά είναι Αμερική... βασική νόμη. Ρίκητα κάποτε η Αμερική. Ρομπότ εξοβίζα, Κασίμοφ. Ξέρετε. Όχι, θα το πω. Κάτσε να του βάλω γιατί. Περίμενε, άκου αυτό που λέω. Ναι. Κάποτε η Αμερική έριξε δύο πυρηνικές βόμβες. Ναι. Εντάξει, Χειροσίμα Ναγκασάκι. Αυτό αποφασίσαμε σαν ανθρωπότητα ότι δεν μας αρέσει. Ναι. Κάτσε μια. Και μαζέψαμε όλοι πυρηνικά όπλα ο καθένας έτσι να έχουμε καμία. Ναι, ρε παιδί, αλλά είπε ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ενώ τώρα σε κάποια άλλα πράγματα λε. Ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω ρομπότ να έχουν άδεια να σκοτώνουν. Που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Ναι, οι τρεις η Ισάκ Ασίμοφ, ο μεγαλύτερος science fiction συγγραφέας των εποχών. Το ξέρω. Έχει τρεις νόμους και καλά που είχε μέσα στο οικοσύστημά του. Ναι, ναι, ναι. The Three Laws of Robotic. Άκου να σου πω τι έπαθα πάλι. Και το βασικό ήταν το ρομπότ δεν μπορεί να κάνει injury ενώ. Κάντε δύο παράλληλες συζητήσεις, αλλά για συνεχίστε. Δεν έχει σημασία, εντάξει, έχει λίγο ενδιαφέρον. Έφαγα άκυρο ρε γαμό. Το πήγα να πάρω, νομίζω ότι πήρα το foundation από. Το Ασίμοφ από ένα βιβλιοπωλείο στην Αγγλία. Και τελικά λίγο όταν foundation κάτι άλλο και έχω πάρει ένα παρακλάδι. Έχει 7 βιβλία, δεν είναι παρακλάδι. Ή 6-7. Να foundation series. Να ξεκινήσω από το foundation ή από το iRobot. Το foundation είναι ξεχωριστό. Εσύ όπου θα ξεκινήσει. Foundation. Είναι φοβερό το foundation. Τη σειρά. Τη σειρά. Καλή. Κοίτα, άμα είναι να μην διαβάσει το βιβλίο, μην δει τη σειρά. Δηλαδή το βιβλίο. Όχι, εγώ θέλω να διαβάσω το βιβλίο πρώτα. Το βιβλίο διαβάσει, αλλά άμα έχει σκοπό να διαβάσει το βιβλίο, δες και τη σειρά. Αλλά ξεκινήσω το βιβλίο. Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς είναι τόσο μεγάλο και βαθύ και τα νοήματα μέσα που παίζουν είναι 6 volumes. Τώρα, ό,τι και προσπάθεια να κάνανε στην τηλεόραση είναι limited, ξέρεις. Θα συνεχίσουμε να υποβαθμίζουμε τη συζήτηση ή θα πάμε να μιλήσουμε για χρονικό διάστημα. Ο Ασίμοφ δεν είναι υποβάθμιση ο Ασίμοφ. Είναι από εδώ ξεκίνησαν όλα. Οι δορυφόροι ξεκίνησαν να δάσουν. Του είχε περιγράψει πριν του σκεφτούν οι μηχανικοί και οι. Αλήθεια, true story είναι αυτό. Πριν του σκεφτούν οι μηχανικοί και οι όλοι. Του δορυφόρου του είχε περιγράψει ο Ισάκ Ασίμοφ. Ότι παίζουν. Γιατί έπρεπε κάποιο. Θα μου πει πολλά πράγματα που θεωρούμε δεδομένα. Ένα αρχήν ο λόγο. Δηλαδή κάποιο πρέπει να τα σκεφτεί. Ναι. Κάποιο έπρεπε να τα περιγράψει. Ακριβώ. Ξέρει τι δεν έχω δει. Για πες. Το Space Odyssey. Αυτό πρέπει να το δει, ναι, εντάξει. Το έχει δει. Όχι. Ναι, είναι αυτά τη γενιά σα, δεν βλέπετε παλιές ταινίες. Όχι, όχι, βλέπω, απλώς αυτό έχει τύχει. Δεν είναι σειρά. Όχι, όχι. Είναι. Α, το Space Odyssey, όχι, ναι, σωστά. Το Galactica πρέπει να ήταν σειρά. Ναι. Που είναι αντίστοιχο. Και το Star Trek, το πρώτο. Ναι. Οκ. Okay. Λέγε. Η νόμη του Ασίμοφ. Καταρχάς, ποιος είναι ο Ισάκ Ασίμοφ, πες μας. Είπαμε, εντάξει, τι να πούμε. Ένα συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας που ήταν από τους πιο influencer ανθρώπους στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ας πούμε. Μεγάλη προσωπικότητα. Ανθρώπου. Είχε περιγράψει πράγματα τα οποία γίνανε. Έχει περιγράψει πράγματα που γίνανε και έχει περιγράψει ήδη πράγματα που θα γίνουν. Τώρα θα σα πάω σε άλλο φιλοσοφικό ερώτημα μετά, σε Φίλιπ Ντίκ. Αλλά πες τους τρεις νόμους του Ισάκ Ασίμοφ. Κοίτα, ένα ρομπότ δεν μπορεί να προκαλέσει injury σε έναν άνθρωπο ούτε κάνοντας κάτι, ούτε μη κάνοντας κάτι. Okay. Καμάτο. Okay. Ναι, 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 ναι. Το δεύτερο πρέπει να κάνει obey τις οδηγίες που του δίνουν. Εκτός σε περίπτωση που παραβιάζει τον πρώτο νόμο. Σωστό. Άρα δεν μπορεί σε κάποιο ρομπότ κόντρα σε κάποιον άλλο. Ναι, 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 ναι. Και ο τρίτος. Τα έχουμε φάει αυτά τα δύο. Θα πρέπει να προστατεύει με πάση φύση το δικό του existence εκτός αν παραβιάζει τους άλλους δύο νόμους. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ήταν μπροστά και σκέψη ήταν επιστημονική φαντασία. Υπάρχει σάκα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα θέσω το εξή ερώτημα. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες ever είναι το Blade Runner. Ναι. Εμένα. Ναι. Για πάρα πολλούς λόγους. Το έχεις δει. Ναι, βέβαια. Και το έχεις δει. Και το καινούργιο. Όχι. Και το παλιό. Και τα δύο. Λοιπόν, ναι. στο Blade Runner, ποιο είναι όλο το νόημα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είμαστε εμείς okay. και υπάρχουν και οι replicas.
Οι replicas είναι ρομπότ, τα οποία είναι πανομοιότυπα με ανθρώπους και συναισθηματικά φαίνονται ήδη και τα πάντα. Δηλαδή, άμα δεις κάποιο... Απέξω δεν μπορείς να το καταλάβεις. Απέξω δεν μπορείς να το καταλάβεις. Okay. Αλληλεπιδρώντας δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και κάποια στιγμή κάποια ρέπλικα σκοτώνει κάποιον άνθρωπο. Ναι, κάτι επαναστατούν. Επαναστατούν κάπως, οπότε παίρνουν απόφαση οι άνθρωποι να σκοτώσουν όλες τις ρέπλικας. Okay. Και το οποίο το λένε, λένε θα τις κάνουμε retire. Okay. Δεν λένε σκοτώνω επειδή είναι ρομπότ. Οπότε οι Blade Runners είναι οι αστυνομικοί, ας πούμε, οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο τεστ, το Void Kampf. Ναι, όπου κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Στο οποίο, όχι. Αυτό είναι σαν το Turing Test, ας πούμε. Ναι. Περίπου. Ναι. Όπου κάνουν κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβουν άμα είναι ρέπλικα ή άνθρωπος αυτός που έχουν απέναντί τους. Και άμα είναι ρέπλικα, τον αποσύρουν, τον κάνουν retire. Λοιπόν, όλο το νόημα του Blade Runner είναι ότι μαθαίνουν οι ρέπλικας πώς να περνάνε το τεστ. Όχι. Είναι αν ρε παιδί μου. Πότε κάτι θεωρείται άνθρωπος και όχι. Πότε θεωρείται ότι έχει ψυχή, εγώ, ταυτότητα και όχι. Οπότε εγώ αυτό το οποίο ρωτάω αυτή τη στιγμή εσάς τους δύο είναι άσε το να έχεις κάτι το οποίο μοιάζει με άνθρωπο γιατί μπορείς να το προσομοιώσεις. Ναι. Πότε κάτι αρχίζουν, πότε για κάτι αρχίζουν και τίθενται ηθικά ερωτήματα για το αν θα το κάνεις shutdown ή όχι. Δεν ξέρω, η ανθρωπότητα έχει πολύ χαλαρά κριτήρια γι' αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ίδιους ανθρώπους εξολοθρεύουμε. Εσάς ρωτάω. Ναι, δεν το συζητάω. Είναι πολύ χαλαρά τα κριτήρια. Εσάς ρωτάω προσωπικά, όχι την ανθρωπότητα. Κοίτα, γενικά είναι λίγο δύσκολη ερώτηση αυτή. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορείς να την απαντήσεις εύκολα, γιατί τώρα είναι πολύ εύκολο στο μυαλό μας ενδεχομένως, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ του τι θεωρούμε. Να έχει ζωή και να μην έχει ζωή. Αλλά σε μια κατάσταση singularity ή κοντά στο singularity, δεν νομίζω ότι θα μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό το πράγμα. Η ζωή είναι κάτι σχετικό. Νομίζω το μεγάλο, γιατί οι άνθρωποι δεν δίνουν τόσο αξία, θεωρώ εγώ, στη ζωή αυτή καθεαυτή. Γιατί η ζωή έχει και μια ντομάτα, ζωή έχουμε και εμείς. Ναι. Όσο δίνουν στο πόσο κοντά είναι κάτι σε εκείνους. Ωραία. Γιατί ακόμα και τότε. Είναι λίγο. Θα το βάλουμε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ότι είναι, είμαστε 7 δισεκατομμύρια και ξέρω εγώ, 1-2-3 δισεκατομμύρια πεθαίνουν από την πείνα και δεν νοιάζει κανέναν. Ναι, ένα δεύτερο ότι οι άνθρωποι πάνε και εξολοθρεύουν άλλους ανθρώπους. Ναι, είναι το πόσο κοντά είναι σε σένα αυτό. Δηλαδή, και το πόσο κοντά είναι το πόσο κοντά εσύ το ερμηνεύεις. Δεν είναι το κοντά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο. Γιατί. Και τι εννοώ, είναι το ότι πιο πολύ θα νοιαστείς για τη ζωή κάποιου κοντινού συγγενή σου, όχι βιολογικά, αλλά που είσαι μεγαλώσει μαζί του, παρά όσο αρχίσει και απομακρύνεται αυτό. Okay. Το ερώτημα το οποίο εγώ θέτω είναι πόσο κοντά σου μπορείς να νιώσεις κάτι το οποίο ξέρεις ότι είναι τεχνητό. Ναι. Ωραία, ας το απαντήσω με μια άλλη ταινία. Ναι. Το Hair το έχεις δει με το Joaquin Phoenix. Θέλω πάρα πολύ, όχι. Οπωσδήποτε. Είναι ένα AI το οποίο. Το σημειώνω τώρα. Το Hair είναι που είναι μια κοπέλα ξανθιά που κάπως. Όχι, είναι ένας τύπος που δουλεύει σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, και παίρνει ένα AI το οποίο είναι, ξέρω εγώ, ουσιαστικά ένα μικρόφωνο στο αυτί του. Okay. Που είναι personal assistant, αλλά με πάρα πολύ ευρύ δυνατότητες, οι οποίες είναι πολύ κοντά. Στο ChatGPT. Πολύ ναι. κοντά. Και ρε παιδί μου αναπτύσσει μια σχέση και το ερωτεύεται με αυτό και είναι η σύντροφός του και τέτοια. Okay. Αυτό είναι το context της ταινίας. Το πιο απλό, έστω λοιπόν ότι πεθαίνεις κάποιος αύριο και κάνεις upload τη συνείδησή του σε ένα μηχάνημα. Κοίτα, η συνείδηση ας μην την... Είναι, το καλύτερο είναι μια λέξη, επεισόδιο του Black Mirror. Είναι μια λέξη... Σαν Ζουνιπέρο. Ναι, αυτό. Πολύ καλό επεισόδιο επίσης. Το καλύτερο. Το καλύτερο ήταν αυτό με το Game Show κατά μένα. Με ποιο? Με το Game Show. 3000 Merits, κάπως έτσι λέγεται. Δεν το έχω δει μάλλον. Δεν έχω δει τελευταία σεζόν. Όχι, πρώτη σεζόν. Που παίρνουν points με το... Ναι. Εντάξει, το θυμήθηκα. Anyway, τι λέγαμε? Λέγαμε για τη συνείδηση και μου πεις να μην ακουμπάω. Ναι, όχι, μην ακουμπάμε τη συνειδητότητα και τη συνείδηση. Είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά. Ναι. Το πώς θα το κάνεις. Είναι πολύ διαφορετικό. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου είδος literature, τέχνης και όλο αυτό. Είναι όλο αυτό το που έχει να κάνει με το εγώ, με την ταυτότητα, το Blade Runner, το Ghost in the Shell, και εμένα. Matrix εννοείται. Όλα αυτά είναι το top. Αλλά συνειδητότητα δεν έχουμε ούτε εμείς οι τρεις εδώ που καθόμαστε. Δεν είναι ότι είμαστε ξύπνοι. Ναι. Συνειδητότητα της πραγματικότητας δεν έχουμε. Θέλει ένα ανώτερο enlightened άνθρωπο για να έχει συνειδητότητα πραγματική. Ο Καλπέτσι έχει αρχίσει τώρα και κλάνει λίγο. Όχι. Εντάξει. Το ότι είμαστε ξύπνοι, awake, δεν σημαίνει ότι έχουμε συνειδητότητα. Ότι είμαστε woke. Ναι. Οκ.
Αλλά εν πάση περιπτώσει. Συνεχίστε. Κάνε rephrase λίγο τη συζήτηση. Όχι, όχι. Εγώ περιμένω να ξαναχωθώ, ρε παιδί μου, στο χρονικό ορίζοντα, ρε παιδί μου, για να συνδέσω με βρεσίλια. Ο χρονικό ορίζοντα είναι ότι. Singularity. Θα μπαίνουμε εκεί, μένουμε εκεί. Εγώ γουστάρω τώρα και δεν ότι θα είναι ξαφνικό, μπορούμε να το συμφωνήσουμε και δεν το περιμένουμε. Δεν μπορεί να γίνει αν πα στιγμή. Ναι. Ήδη περίμενε δύο. Ξέρουμε ότι δύο pieces of software της Google φτιάξαν αλγόριθμο κρυπτογράφηση για να μιλάνε μεταξύ τους και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν τι bytes αντέλασαν. Ενδιαφέρον. Θέμα. Ωραίο θα ήταν να υπάρχει ένα product που μπορείς να στέλνεις κάτι στον άλλο. Να μπορείς να του πεις να σου στείλει ένα end-to-end encrypted. Ακριβώς. Δεύτερο. Πρόσεξε. Ξέρει από marketing αυτό, ρε. Ξέρει, είναι καλός. Δεύτερο. Έχουμε ρομπότ τα οποία έχουν license to kill. Από ό,τι διάβασα, εντάξει. Μα το license είναι irrelevant. Ποιος είναι σε θέση να το license. Γιατί κολλάς το license. Γιατί το license. Capability του kill, ας πούμε. Όχι. Capability υπάρχει πάντα, ρε. Δεν μπορείς. Το license είναι mental. Είναι το ότι εμείς. Ποιος δίνει το license, είναι irrelevant. Το ότι ασχολούμαστε με το license που δίνουν οι άνθρωποι στα ρομπότ. Είναι σαν να δεχόμαστε ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα πάνω στο ρομπότ. Ακόμα έχουν. Ακόμα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι. Κατάλαβες, μιλάμε ρε παιδί στο μου. Στο Singularity δεν υπάρχει αυτό το concept. Ναι, εντάξει. Νομίζω, εγώ βλέπω δύο εμπόδια στο Singularity και δεν πιστεύω ότι δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Μάλλον θα φτάσουμε στο Singularity. Ναι. Πολύ πιο μετά. Αλλά το πρώτο είναι το ότι πρέπει να έχεις κάποιο λόγο να φτάσεις στο Singularity. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ούτε εγώ. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν οι λόγοι. Νομίζω ότι απλά γίνεται κάποια στιγμή. Πώς? Όχι ρε, όλα γίνονται για κάποιο λόγο δηλαδή. Μπορούμε να πούμε, να πάμε και ένα βήμα πριν το Singularity. AI enslaving humanity. Περίμενε, αυτό είναι το Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι Περίμενε. Okay, αυτό είναι αυτό που θέλω να πω, ότι πρώτα απ' όλα κάθε βήμα στο AI γίνεται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, ναι. Τι γίνεται, το ChatGPT, να το πω διαφορετικά. Όπως είπαμε, κοστίζει πάρα πολύ για να τρέχει. Οπότε κάποιος. Τι γίνεται το πολύ. Περίμενε. Ναι. Κάποιος πρέπει να το πληρώνει αυτό. Τι είναι το πολύ και μισό. Το λίγο, εσύ. Δεν έχει. Ωραία, κοστίζει. Γάμα το πολύ και εντάξει, το λίγο. Ναι. Κοστίζει. Κάποιος πρέπει να το πληρώνει. Κάποιος πρέπει να έχει λόγο να το πληρώνει. Κάποιος πρέπει να κερδίζει από αυτό. Υπάρχει κάποιος σκοπός σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να το κερδίσεις αυτό. Δηλαδή, δεν θα πάμε κάποτε και θα φτιάξουμε και θα τρέξει ένα AI σε έναν υπολογιστή το οποίο ξαφνικά θα τρέξει να τα κατακτήσει όλα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα είναι πολλά πράγματα από τα οποία θα καθίσουν τα κομμάτια του puzzle, αλλά είναι πολλές συνθήκες που πρέπει να είναι πραγματικές. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει όλα τα κομμάτια του puzzle να φτιαχτούν με κάποιο σκοπό και εν τέλει να φτάσει κάπου. Ένα λεπτό. Δηλαδή ακόμα και τα self-driving cars και όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Μαζίς. Και τέλος υπάρχει το σημείο πριν το singularity και πριν το enslavement των ανθρώπων που θα γίνει το Matrix. Το σημείο που αρχίζουν τα ρομπότ και μοιάζουν πολύ με ανθρώπους πλέον. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ανθρωπομορφικό. Όχι, αυτό δηλαδή, θεωρώ. Δηλαδή, ήταν φοβερό. Αυτό δεν είναι ανθρωπομορφικό. Το ChatGPT είναι ανθρωπομορφικό. Α, λες φυσικά. Ναι, εντάξει, εγώ το λέω. Ήταν φοβερό, ρε. True story. Σε κάποιο αγρόκτημα, ξέρω εγώ, με αγελάδες. Ναι. Που ήταν λίγο confined οι αγελάδες και τέτοια. Τους βάλανε. AR συσκευή. VR. Okay. Ναι, VR. Και τους δείχνει λιβάδια και η μουσική, ξέρω εγώ, χαλαρή κτλ. Και είδαν ότι η παραγωγικότητα, ξέρω εγώ, αυξάνεται 25%, κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το σενάριο του Matrix ακριβώς, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε αγελάδες. Έχεις ανθρώπους. Ναι. Αγελάδες. Ναι. Οι οποίες βλέπουν ότι είναι σε έναν κόσμο ο οποίος είναι φτιαγμένος, ναι, με το αρκετό κακό. Γιατί. Σου λέει ότι όταν όλα πηγαίναν καλά. Αλλά αυτό είναι Matrix σενάριο 1. Ναι, σου λέει ότι όταν, ναι, όλα πηγαίναν καλά, οι άνθρωποι καταρρεύσαν γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν ότι όλα ήταν καλά. Οπότε το Matrix 6, νομίζω. Στο 1 το, ή το αυτό. Όχι, η έκδοση μέσα στην ταινία, η έκδοση, ναι, 6 ή 7 είναι, ναι, 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 που τρέχει. Είναι μια πολύ. Υιοθέτησε το suffering. Έχει υιοθετήσει, ναι, το suffering στον απαραίτητο βαθμό. Το οποίο τι είναι, είναι για να ζουν οι άνθρωποι μέσα στα. Μέσα στους αμνιακούς σάκους που τους έχουν και με την καρδιά τους να παράγουν την απαραίτητη ενέργεια. Και μόλις αυτοί περάσουν, που θεωρητικά αυτό είναι optimize για να ζουν τον περισσότερο καιρό, τρώγοντας τη λιγότερη τροφή, ανακύκλωση. Ναι. Αυτό είναι όλο το Matrix. Οπότε αυτό κάνει αυτό και σε γελάδες. Αυτό σου λέω, έχει γίνει, ναι, 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 ήδη. Θα δώσω κάτι πάρα πολύ ρηχό αυτή τη στιγμή που μου είπαν εμένα. Είναι εντελώς ρηχό και ωριακά ξεφεύγει, απλά πάρα έχει να κάνει οφθαλμολογικό. Πόσο καιρό έχετε να πάτε σε οφθαλμίατρο? Α, έχω λίγο πήγα. Πριν κάνω δύο χρόνια. Θυμάστε που σας βάζουν σε ένα πράγμα και βλέπεις ένα λιβάδι που, ναι, κάνεις κάπως focus σε ένα σπίτι.
Ναι, whatever, ναι. Αυτό είναι που σου βγάζει τη μοιοπία. Ναι. Το υπόλοιπο, εγώ δεν το ήξερα. Το υπόλοιπο που σου λέει διάβασα τα γράμματα. Είναι confirmation. Είναι confirmation και είναι για feel good πιο πολύ. Ναι. Αλλά η μοιοπία σου βγει αυτόματα με το που σου λένε κάνε focus, γιατί βλέπουν το μάτι πώς κάνει. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν το ήξερα εγώ. Τι σχέση. Όχι, επειδή είπε για λιβάδια. Όχι. Πάμε. Ελεύθερη πτώση. Ελεύθερη πτώση. Ελεύθερη πτώση για συζήτηση. Κάτω, αλλά έχω γίνει χαλκομανία. Το είπα, ήταν επειδή είπε ότι του βάζανε εδώ αυτά και θυμήθηκα αυτό. By the way, μια και είπα Σελήνη, είδαμε ότι έγινε το Artemis 1, έφτασε ξανά, έκανε splash down τώρα, αυτές τις μέρες. Στο φεγγάρι. Πήγε φεγγάρι, γύρισε. Όντως. Ναι, γύρισε. Wow. Το πρώτο είναι unmanned, το επόμενο πάλι είναι unmanned, αλλά νομίζω θα πάει πιο κοντά και το... Όχι ψέματα, το επόμενο είναι manned, αλλά δεν θα κάνει προσελήνωση και το Artemis 3 ή το 4 νομίζω είναι που θα κάνει nice. Προσελήνωση. Να δούμε. Μπας και έχουμε λίγο λόγο ύπαρξη, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει το όνομα Artemis, είναι συμβολικό. Ναι. Έτσι, ναι, για το φεγγάρι ήταν... Γιατί η Artemis... Φεγγάρι. Όντως. Ναι. Okay. Ναι. Πάω πάσο. Αλλά εγώ θέλω να ξαναπάω στο Singularity που το αποφεύγετε όλο γιατί μάλλον είστε. Δεν το αποφεύγουμε! Σου είπαμε πώς θα πάμε εκεί. Φοβάστε. Φοβάστε. Είναι λίγο τι θα γίνει μετά το Singularity. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα δούμε λίγο τα βήματα που μας οδηγούν εκεί πέρα και το τι έχει γίνει so far. Στη συνάρτηση με το θέμα τη συζήτηση. Όχι, ρε, αυτό είναι σαν να μου λες, ρε παιδί μου, ότι το. Αφού είπαμε είναι ένα σημείο που όλοι οι νόμοι που έχουμε γίνει condition ξέρουμε, υπάρχουν, όχι εμείς. Δεν μπορείς να ξέρεις ποια είναι τα βήματα που θα φτάσεις μέχρι εκεί, όπως και δεν ήξερες ποια είναι τα βήματα για να φτάσεις στα κινητά. Δηλαδή... Πώς, στα κινητά ήξερες, κατά μία έννοια. Δεν πήγαινε κανείς να φτιάξει κινητό, απλά προέκυψε. Ναι. Είχα δει κάτι ζωγραφική από το 1903 που έδειχνε κάτι ανθρώπους σε κάτι λιβάδια. Ναι. Και ξέρεις, με ίδιες φορεσιές, δεν είχαν αλλάξει τα ρούχα, δεν είχα σκεφτεί. Και είχαν κάτι συστήματα που είχαν. Κάτι ακουστικά έτσι σε ένα μεγάλο πράγμα έτσι εδώ okay. Και είχαν και ένα στρογγυλό μπροστά ναι. Που έβλεπαν τον άλλον okay. Οπότε κάπως το είχαν προβλέψει από το 1900 άμα τον ναι, γιατί το αυτά είναι προβλήματα τα οποία η φαντασία το κάνει πάρα πολύ εύκολο να τα σκεφτεί. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να επικοινωνήσω με κάποιον που είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό κάποτε λέγανε ότι είναι μάγια και ότι λέγεται τηλεπάθεια. Μάγια. Μα ήταν μάγια insights όλο αυτό. Όπου σήμερα έχουμε γενική... μπλέξει στην κρίση διαφήμιση. Λοιπόν. Ρε παιδί μου, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία για να πας και να φτάσει εκεί πέρα. Δηλαδή είναι. Το Singularity για παράδειγμα μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Μπορεί να είναι πιο κοντά. Τι ξέρεις πώς δεν ξέρει πώ θα είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν, τι μπορεί και δεν μπορεί. Δεν έχει καμία. Δεν έχει νόημα. Είναι η ουσία. Ότι δεν έχει καμία αίσθηση. Σου λέει κάποιο. Αν μπει σε μια μαύρη τρύπα, θα δει σε μερικά δευτερόλεπτα όλη την ιστορία του σύμπαντος να περνάει μπροστά από τα μάτια σου και θα εξαφανιστεί. Και δεν ξέρει τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρω, γιατί θα τη δεις όλη την ιστορία του σύμπαντος. Γιατί. Ποιος είπε ότι θα τη κάμπε, δεις. Κάμπτεται ο χωροχρόνος εκεί πέρα, οπότε θα μπορεί ρε παιδί μου. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί για σένα θα περάσει μερικά δευτερόλεπτα, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει. Θα τελειώσει το σύμπαν μπροστά σου. Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρει τώρα τι. Αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να έχει συνείδηση σε μια βαρτρή. Ναι, αυτό ήταν αυτό το οποίο είπα. Σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αλλά νομίζω και είναι αυτό το οποίο εγώ είπα πριν. Πάλι για το Singularity, το οποίο δεν το έχω αποφύγει. Απλά λέω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία κάποια βήματα πρέπει να περάσουμε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει σκοπός για τα πάντα, οπότε πρέπει να ορίσουμε το Singularity. Πότε λέμε ότι έχουμε Singularity, τι πρέπει να ισχύει για να έχουμε Singularity. Ένα. Γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να ισχύουν και γιατί τα έχουμε πετύχει όλα αυτά. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που η απόκτηση γνώσης. Να αυξάνεται με τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να τις λάβει ο ανθρώπινος νους. Δεν είναι αυτό μόνο Singularity. Το Singularity απαιτεί να μπορεί να πάρει και actions ναι, το AI. Προφανώς. Δηλαδή πρέπει να φτάσει σε full Neumann machines, δηλαδή σε μηχανές οι οποίες μπορούν να κάνουν self-replicate σαν εσένα. Δεν κάνει self-replicate. Τα προγράμματα μπορούν να κάνουν self-replicate. Προγράμματα που γράφουν προγράμματα. Αυτό δεν μας αφορά όμως. Πώς δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Τώρα είπαμε να πούμε ποια βήματα. Μα, αυτό το κάνει το ChatGPT. Το χαρακτηριστικό. Όχι, τα έχουμε αυτά. Α, τα έχουμε, το θέμα εντάξει. Είναι να μπορεί αυτός ο υπολογιστής. Όλα αυτά συνδεδεμένα. Το Dell που έχεις να μπορεί να παράξει μόνο του το επόμενο. Δηλαδή αυτό να αρχίσει. Δεν, γιατί το παίρνει. Δεν είναι physical production. Ούτε ρομπότ. Αν δεν έχει... Ούτε physical ένα κομπιούτερ να δεν παράξει. Αν δεν φτάσει στον physical κόσμο, είναι irrelevant. Το Singularity. Είναι τόσο έξω από αυτό το οποίο μπορούμε να φανταστούμε. Μπορεί να βρει έναν τρόπο μέσα από ραδιοκύματα να επεξεργάζει τον εγκέφαλό σου. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί. Θέλω να σου πω. Είπα ότι πρέπει. Είναι ότι. Πρέπει. Τι είναι αυτά τα οποία πρέπει. Δεν είπα τι μπορεί, τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να ισχύουν για να έχει Singularity. Εγώ θεωρώ για παράδειγμα ότι πρέπει να μπορεί να έχει ένα bridge με τον φυσικό κόσμο. Δεν αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα μπορούσε να είναι μια διεπαφή τέτοια. Ναι, δεν είναι Singularity αυτό.
Δεν. Εντάξει, γιατί είναι γκέι. Πάμε λίγο. Ρε, και τα βήματα δεν είπες. Τι πρέπει να υπάρχει. Ναι. Η διεπαφή τώρα έχεις. Πριν ήταν να συναντηθούμε προσωπικά και να μιλήσουμε. Στους γονείς μας ήταν να τον πάρω τηλέφωνο τον άλλον. Ωραία. Σε εμάς είναι, ξέρω εγώ, να γράψεις chat, να κάνεις voice και να μπεις και στο AR του μαλάκα. Ναι. Και να είσαι σε AR. Στο επόμενο βήμα μπορεί να είναι Neuralink, μια μαλακία εδώ που θα σου βάλει. Αυτό είναι τέτοιο. Ναι, και το μεθεπόμενο βήμα να μην χρειάζεται ούτε καν το Neuralink, να επεξεργάζεται τα κύματα των εγκεφάλου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να γίνει σε 100 χρόνια. Καταλαβες. Σε 200, σε 300. Neuralink θα βάζατε. Εξαρτάται. Εγώ όχι. Έχω αποφασίσει ότι δεν θα μπορούσα. Περίμενε, αυτό. Αυτό είναι. Περίμενε. Εξαρτάται. Άμα είσαι γεννηθεί τυφλός. Όχι, όχι. Εσύ μιλάμε εσύ. Θα βάζατε. Εγώ όχι. Θα έχω αποφασίσει να μην μπω σε αυτό. Είμαι αρκετά μεγάλος. Εσύ για θα έβαζες Neuralink για να κάνεις extend τον εαυτό. Δεν τον έβαζες για να λύσεις κάποια πάθηση που έχεις σήμερα. Ναι, extend τον εαυτό. Γι' αυτό το λες. Προχθές ο Elon Musk, ο άλλος καραγγελής, είπε κάτι, λέει, for all you know, I might have it as well. Και σε μια ομιλία. Α, το πε. Ναι. Ναι. Λέει, εντάξει, λέει, θα μπορούσα να το έχω και θα μπορούσα να είμαι εγώ ένα πείραμα και να έχω αυτή τη στιγμή connection με το AI και αυτά που λέω να μου τα κάνει, ξέρεις, notify το AI. Και μάλιστα λέει, τώρα που το σκέφτομαι, eventually θα είμαι το experiment. Γιατί είπε, I could be an experiment που να έχω ένα Neuralink και να μου μιλάει ένα AI στο μυαλό και λέει, eventually σίγουρα θα είμαι. Το πρώτο experiment. Μην πας πολύ μακριά. Έχουμε nootropic φάρμακα. Δηλαδή έχεις φάρμακα τα οποία επηρεάζουν το πώς σκέφτεσαι και το τι κάνεις. Καλά, σίγουρα. Όπως για παράδειγμα η καφέινη. Το πιο χαρακτηριστικό. Εντάξει. Κολ και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι low level. Έχει, ναι. Άμα υπάρχει, δεν είναι καθόλου low level. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία. Το μεγαλύτερο. Ρόγκι. Περίμενε. Ναι. Τα άλλαξε όλα η καφέινη. Η καφέινη, ναι. Έκανε... Η καφέινη τα άλλαξε όλα. Όλα, όλα. Είναι από τις ουσίες που έχουν το μεγαλύτερο impact στον πολιτισμό μας. Ναι. Όσο και να το, άμα διαβάσει την ιστορία. Είτε, οι άνθρωποι, το πόσο η καφέινη έχει επηρεάσει, για παράδειγμα, το content production, δηλαδή το πόσο οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν το ίδιο εύκολα να γράψουν πριν την καφέινη. Mm-hmm. Σωστό, ναι, οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Όχι, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν είναι η ποσότητα του πόσο γράφει κάποιο και πόσο focus μπορεί να έχει, πόσο να εστιάσει αυτό το οποίο γράφει. Έχει αλλάξει άρδεν ναι. Με την καφέινη. Ναι. Άρα, τι τσιπάει την καφέινη τώρα, γιατί. Όχι, οπότε ναι, έχει νιουτρόπικ φάρμακα. Όντω αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο για τη δουλειά. Δηλαδή, ο κόσμο πάει και μαστουρώνει με τα πάντα, ρε παιδί μου, επειδή γουστάρει και περνάει καλά. Σίγουρα θα υπάρξει κόσμο. Ναι. Καταρχά, αυτό είναι όλο το νόημα του Neuromancer, αυτού του βιβλίου που διάβασα. Είναι ότι. Το τελείωσε. Ναι, 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 φίλε, το τελείωσα και τελείωσα και επόμενο βιβλίο. Okay. Και τώρα είμαι σε τρίτο. Είναι. William Gibson. Αυτός είναι στην ίδια κατηγορία με Philip Dick, Philip Dick και ναι. Με τέτοιο, και με Asimov. Έχεις διαβάσει το βιβλίο πίσω από το Blade Runner, ηλεκτρικό ναι, πρόβατο. Ναι, Do Electric, Do Android's Dream of Electric Sheep. Electric... Ναι, και δυστυχώς το έχασα μετακομίζοντας από Πετράλωνα. Το και όχι, πήγα και το ξαναγόρασα. Εντάξει. Εννοείται. Yeah. Θα το διαβάσω τώρα τα Χριστούγεννα πάλι. Επιστρέφω πίσω στο ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα έβαζα εγώ προσωπικά τσιπάκι για να μου δώσει κάτι. Γιατί δεν βλέπω πολλά πράγματα να μου λείπουν που θα ήθελα να έχω. Mm. Δηλαδή, γιατί δεν είναι ότι και ότι μπορώ να το συγκρίνω ότι εγώ είμαι εδώ και η υπόλοιπη ανθρωπότητα είναι εδώ ή αυτός ο ένας είναι εκεί. Ναι. Θα ήθελα παραπάνω focus, η αλήθεια είναι. Είναι ένα θεματάκι που έχω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το έκανα για το focus. Φαντασία πιστεύω ότι έχω. Ίσως θα το έκανα για να μην βουίζουν τα αυτιά μου. Ωραία. Αλλά δεν βουίζουν τόσο πολύ που να με νοιάζει. Ωραία. Δηλαδή το έχω συνηθίσει. Να μην βουίζουν τα αυτιά σου. Έχω, εμένα βουίζουν τα αυτιά μου. Βουίζουν τα αυτιά σου, βλέπεις χέιλος. Τα χέιλος, ναι. Κάτσε. Είσαι καλά. Τα χέιλος, δηλαδή τώρα δεν βλέπω κάποιο χέιλο. Αλλά το βράδυ, στο φανάρι, στον δρόμο, βλέπω ένα μικρό φωτοστέφανο γύρω. Καλά, όλοι βλέπουν το βράδυ. Ειδικά μου έχει λίγο υγρασία. Anyway. Οπότε εγώ δεν ξέρω αν θα τα. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Εσύ. Βασικά, γιατί θα το έκανε. Δεν θα ήμουν αρνητικό. Δεν μπορώ να σταματήσω τώρα γιατί δεν ξέρω ότι θα μπορούσα δεν να. Δεν θα ήσουν αρνητικός γιατί. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή την βελτίωση που σου δίνει κάτι τέτοιο. Θα σου πω εγώ. Όλο το functionality που έχει σε ένα κινητό θα είναι χωρίς συσκευή. Εντάξει. Ναι. Ουσιαστικά ο φακός που έχει και σε κάνει να μοιάζεις, να βλέπεις καλύτερα, θα σου κάνει superimpose όλη την πληροφορία που έχει στο περιβάλλον. Άξεσε όλη την περίεργο. Ποια υπόσχεση θα ήθελες. Δηλαδή, ποια είναι η υπόσχεση που θα ήθελες για να πεις ότι εγώ το κάνω αυτό το πράγμα.
Θα σου πω, αυτό που με τρομάζει περισσότερο με όλα αυτά είναι το να νιώσω ότι χάνω τον έλεγχο. Και άσε, φοβάμαι ότι. Πόσε θα ήθελε, οπότε πες, θα ήθελα να μην χάσω τον έλεγχο. Βάλε τις συνθήκες για να το βάλεις. Θα ήθελα σίγουρα να νιώθω ότι δεν χάνω τον έλεγχο. Μπορεί να τον έχανα. Θα το κάνουμε emulate αυτό, να νομίζεις ότι έχεις τον έλεγχο όπως νομίζεις και τώρα ότι τον έχεις. Αυτό. Okay, έτσι. Άρα, σίγουρα να νιώθω ότι έχω τον έλεγχο. Δηλαδή, θα με τρόμαζε πάρα πολύ να ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο κάποιες φορές, ρε παιδί μου. Και να μου δίνει, ρε παιδί μου, κάποια. Τώρα τι έλεγχο έχεις. Στο τι σκέφτομαι. Νομίζω ότι ξέρω τι σκέφτομαι. Νομίζω ότι ξέρω τι θέλω. Έχεις έλεγχο δηλαδή της κατάστασης, πιστεύεις. Τι θα πει έλεγχο της κατάστασης. Εσύ το όρισες, ότι θέλω να έχω τον έλεγχο. Ποια κατάσταση έχεις έλεγχο. Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, νομίζω ότι. Αισθάνομαι άνετα. Δεν με τρομοκρατεί η κατάσταση, οπότε θεωρώ ότι έχω τον έλεγχο. Ναι, κάνεις navigate καλά. Αλλά ναι. Δεν έχεις τον έλεγχο. Αύριο μπορεί να χτυπά ξύλο να γίνει οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, πώς. Δεν έχεις κανέναν έλεγχο. Τον έλεγχο τον έχω αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι είμαι σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον. Ξέρω ότι μάλλον κάποιος δεν μου τεθεί, άρα λοιπόν έχω τον φυσικό έλεγχο. Ναι. Και ξέρω ότι άμα θέλω καφέ, θέλω όντως καφέ. Ναι. Ή ξέρω εγώ. Ναι, okay. Ή νιώθω καλά με αυτό, να το πω αλλιώς. Ρώταμε το ChatGPT αν υπάρχει free will. Ναι. Εντάξει. Πάει ο Καλυπέτης, δεν κοιμάται απόψε, να ξέρεις. Ο Καλυπέτης κοιμάται πολλές φορές, γενικά, ειδικά άμα σκέφτεται το ότι. Δηλαδή, άμα σκέφτεται το πόσο μικροί είμαστε, ρε παιδί μου, και το τι νόημα έχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι ναι, και λίγο. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Αστείο να κοιμάσαι. Πολύ discussion και φιλόσοφοι μας έβγαλε. Ναι. Δεν μπορώ αυτές τις μεγάλες απαντήσεις. Ναι, ναι. Πες του, κάνει summarize με γραμμή. Εντάξει, θα το πω. Ναι. Yes, yes or no. Summarize in one tweet. Αυτό πήρε 280 χαρακτήρες τώρα. No individual, ναι. Τι λέει? No definite answer exists and individual beliefs vary. Οκ. Εσύ τι πιστεύεις? Υπάρχει σε ένα μέρος και σε ένα άλλο είμαστε κομμάτι του σύμπαντος που ουσιαστικά είναι component όλης της ύπαρξης που απλά κάνουμε surf. Αν αποδεχθούμε και... ότι δεν μπορείς να επηρεάσεις τον κόσμο, μάλλον δεν μπορείς, αλλά με το αποδεχθείς, ναι. Μετά ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο πολύ μαύρα. Τον δικό σου κόσμο, γιατί... τον εσωτερικό, μπορείς να τον επηρεάσεις. Γιατί, τι σκέφτεσαι, νιώθεις και πράττεις. Μπορείς να νιώθεις ότι το επηρεάζεις αυτό. Δεν αυτό, το ξέρεις. Αυτό. Όχι. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να το επηρεάσεις. Δεν ξέρεις αν όντως το επηρεάζεις ή αν όλο αυτό είναι μια δετερμινιστική ακολουθία ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Δεν χρειάζεται. Μίλησα σαν το Μορφέα αυτή τη στιγμή στο Matrix. Ναι, εντάξει. Όχι, είναι πολύ πιθανό αυτό. Μπορείς να τα ελέγξεις τα συναισθήματά σου και το τι σκέφτεσαι, πράττεις και κάνεις. Υπάρχει και νιώθεις. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει free will, και εγώ ναι, αυτή τη στιγμή δεν παίρνω θέση, ναι, γιατί είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν με πολύ αφορά αυτό, mm-hmm, εμένα, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εμένα με αφορά το ότι νιώθω, τι σκέφτομαι και μπορώ να παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου στο βαθμό που μπορώ και όλα αυτά. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό λένε ότι. Το ότι εσύ ελέγχεις τα συναισθήματά σου θα μπορούσε, μπορεί δηλαδή, να είναι μια ψευδαίσθηση. Σαμ Χάρις και έτσι. Δηλαδή, δεν τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω ακούσει πολύ, αλλά δεν τον έχω παρακολουθήσει. Και ότι ό,τι συμβαίνει, δηλαδή ότι από τη στιγμή που έγινε το Big Bang, mm-hmm, έχουν οριστεί όλα. Και ότι οι νόμοι της φυσικής είναι συγκεκριμένοι, η εντροπία μπορεί να επηρεάσει. Εντάξει, πολύ η νόμοι λίγο. Της φυσικής η εντροπία επηρεάζει. Είναι συγκεκριμένη, αλλά σε αυτό το εντροπία... χώρο σύμπαν που ζούμε. Ναι, σε αυτό. Η εντροπία επηρεάζει πολύ λίγο τα κβαντικά φαινόμενα, που είναι τα μόνα τα οποία μπορούν να έχουν τυχαιότητα. Και ότι γι' αυτό το λόγο οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Συνδέει τώρα λέξεις ναι, μεταξύ τους. Όχι, γιατί αυτό είναι. Περίμενε. Αν δεν υπάρχει τυχαιότητα, είναι όλο δετερμινιστικό. Mm. Όλο όμως, δηλαδή από τη στιγμή του Big Bang μέχρι οπουδήποτε φτάσει αυτό, είναι, ναι, αν δεν υπάρχει τυχαιότητα, η οποία τυχαιότητα λόγω αντροπίας είναι σε εκφατικό επίπεδο, είναι δετερμινιστικό τελείως. Ένα, δύο, τρία, το τι θα αισθανθεί. Όπως οι μοίρες και. Ναι, το τι θα... Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι μοίρες. Αυτό. Οπότε πολλοί λένε ότι ναι, είναι τόσο μικρή η τυχαιότητα στο εκφατικό επίπεδο. Τα λέω και εγώ στο βαθμό που τα καταλαβαίνω, drop out είμαι. Λοιπόν, ότι είναι τόσο μικρή που δεν μπορείς να μιλάς για free will. Εγώ προσωπικά δεν το αγκαλιάζω πολύ, ναι, αυτό, ναι, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ νόημα η μελέτη. Δεν μπορείς αυτό, δεν μπορείς να φτάσεις σε τέτοιο συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι είσαι τόσο πεπερασμένος που δεν μπορείς να πας τόσο μέτα, θεωρώ. Εντάξει, οπότε για μένα, μπορούν, εγώ να πω ότι το, ναι, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι σαν free will, σαν ελευθερία σκέψης, εγώ προσωπικά το απολαμβάνω. Εγώ αυτό είναι αυτό που μπορώ να πω. Πάλι καλά. Χαρούμενος. Χαρούμενος. Ναι, μωρέ. Εντάξει. Να σε κάνω ένα plug από το Matrix, εσένα. Θα με κάνω ένα plug. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο έχω. Αν το κάνουμε ένα plug, θα θέλει να γυρίσει. Υπάρχει και αυτό το concept. Όχι, ποτέ. Κόκκινο χαπάκι, πάντα.
πάντα. Πάντα. Αλλά μέσα ένα από τα βασικά μαθήματα του Matrix είναι ότι υπάρχει και ο άνθρωπος που είναι ο Ιούδας που έκανε την προδοσία, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Ο οποίος, παρόλο ότι βίωσε την ελευθερία και κατάλαβε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ήθελε να γυρίσει πίσω στην ψευδέστηση. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ βαριά. Ναι. Πάρα πολύ συχνά. Αλλά πρέπει να, άμα δεν αγκαλιάσει την αλήθεια, δεν έχει νόημα. Εντάξει, ναι, μαζί σου. Άρα, quest for truth. Ναι, ναι, full. Σωστά, ωραία. Το μόνο το οποίο... Ποια είναι τα βήματα για να φτάσεις εκεί. Στην αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε επόμενο επεισόδιο τώρα. Ξεκινάμε. Άλλες δύο ώρες. Εγώ θα... Ωραία. Αν πρέπει να το σπάσω σε τρία πράγματα. Ναι. Το πρώτο θεωρώ ότι είναι η περιέργεια με την έννοια του curiosity. Mm-hmm. Το θεωρώ απαραίτητο αυτό. Ναι. Το δεύτερο θεωρώ ότι είναι η ενέργεια για δράση. Να μπορείς να κάνεις κάποια βήματα σε κάποιο. Δηλαδή να κοιτάξεις κάπου και να αρχίσεις να πηγαίνεις προς τα εκεί. Okay. Και νομίζω το τελευταίο και ένα σημαντικά δύσκολο κομμάτι είναι να έχεις αρκετά ανοιχτό μυαλό για να μπορέσεις να πάρεις αυτό το οποίο θα σου παρουσιαστεί μπροστά ναι, σου ναι, ναι. Και να μην αφήσεις τον εαυτό σου να έχει προκαθορίσει από πριν το τι είναι αυτό το οποίο θα βρεις. Okay. Δηλαδή, γιατί είναι πολλές φορές που έχεις ένα intuition, έχεις μια τάση και λες, ωραία, εγώ θα, επειδή πιστεύω αυτό, mm-hmm. ξεκινάω και προσπαθώ να φτάσω εκεί. Mm. Και αυτός είναι ο δρόμος. Υπάρχει περίπτωση όμως εσύ να κάνεις αυτό το δρόμο, να τον καλύψεις και στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι άλλο από αυτό το οποίο περίμενες. Που είναι το ακριβώς, πιο σίγουρο είναι αυτό. Είναι ακριβώς, το μόνο σίγουρο. Είναι αυτό, είναι το Matrix Reloaded. Mm. Γιατί στο Reloaded εσύ πιστεύεις, εσύ ο Νίο και η ανθρωπότητα πιστεύει ότι το νόημα είναι να είσαι εκλεκτός και να κάνεις την επανάσταση. Ναι. Και αυτό που σου αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια σου είναι ότι όλο αυτό είναι προκαθορισμένο για να μπορούν οι μηχανές να σε αφήνουν να πιστεύεις ότι είσαι ελεύθερος, γιατί αυτό είναι υπολογισμένο ότι αυτό δίνει εν τέλει το καλύτερο yield. Mm. Αυτό το, εκείνη τη στιγμή είσαι σε άρνηση. Ναι. Γιατί πώς να το πιστέψεις ότι εγώ το έκανα όλο αυτό και τελικά είναι. Πρέπει να μπορείς να μην έχεις άρνηση. Πρέπει να είσαι αρκετά ελεύθερος έτσι ώστε να δεχτείς την αλήθεια. Ναι. Οπότε πρέπει να έχεις το curiosity για να ξεκινήσεις να την ψάχνεις. Ναι. Πρέπει να διανύσεις τον δρόμο για να την ψάξεις. Και όταν σου παρουσιαστεί, πρέπει να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό να τη λάβεις. Ναι, δεν πρέπει να έχεις preconceived notion σε βάση περιπτώσει κανένας είδους. Πας στην αλήθεια ξέροντας ότι. Εσύ πιστεύεις κι εσύ. Δεν είδα, δεν ξέρω τίποτα. Εσείς τι λέτε. Ε? Εσείς τι λέτε. Ένας τρόπος είναι ουσιαστικά μία μέθοδος. Διδάχθηκε στην Ασία πάρα πολύ. Είναι ο διαλογισμός. Ο οποίος. Ο οποίος ξαναμίλησε για διαλογισμό στο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν η πρότασή σου στο τέλος. Να διαλογίζει ότι άνθρωποι. Ναι, ναι, αυτό είναι και για να την παλέψουμε με AI κτλ. Για πες. Λοιπόν, το ερώτημα για να ήταν, τώρα, πριν κλείσουμε, ναι. Πώς φτάνουμε στην αλήθεια. Ναι. Εγώ είπα, εσύ είπες διαλογισμό. Εσύ τι λες. Πάρε το μικρόφωνο, το δικαιούσε. Είπα διαλογισμό τώρα, ναι. Άντε, πες. Η αλήθεια, ρε παιδί μου, είναι το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει πολύ νόημα. Δηλαδή. Μπορεί να αισθάνεσαι σημαντικό για το σύμπαν αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι. Αν αισθάνεσαι όμως εσύ ότι η δικιά σου αλήθεια είναι ότι είσαι σημαντικό και ότι μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα, όλα είναι καλύτερα. Μπορεί να είσαι θεός και να μην το ξέρεις. Ναι, πολλά μπορεί, ρε παιδί μου. Και μακάρι, ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι να είναι έτσι με αυτή τη θετική σκέψη. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα δεχθούμε αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για το πώς έχουμε φτάσει εδώ και πού κινούμαστε. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα σημείο κάποια στιγμή στο σύμπαν, το οποίο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία τα οποία κάνουν και άλλα τέτοια σύμπαντα. Ναι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα σημείο. Πάμε σε παράλληλα σύμπαντα. Ναι, δηλαδή μετά εντάξει. Δεν λύνει το πράγμα ποτέ. Και από αυτό το σημείο λοιπόν έχει φτάσει εσύ τώρα να έχεις να είσαι ρε παιδί μου με δύο φίλους και να μαλακίζεις και να λες ρε παιδί μου ό,τι σου κατέβει σε ένα podcast. Άρα λοιπόν, άμα θεωρήσουμε ότι από τη μοναδικότητα αυτή καταλήξαμε εδώ πέρα και εσύ να θεωρείς ότι εσύ μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Δεν έχει. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό. Μπορεί να είναι όλο κατασκεύασμα του μυαλού σου. Ναι, το πιο πιθανό είναι ότι κάπου εκεί καταλήγεις. Αλλά όλα καλά, περνάς καλά. Περνάμε καλά. Ναι, ρε παιδί μου, να γίνει η φασούλα. Πάμε κανένα μπουζουκάκι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαντάσου είσαι σε έναν πλανήτη ενός ηλιακού συστήματος. Δεν έχεις πρόσβαση σε κανένα άλλο πλανήτη και το ηλιακό σύστημα το οποίο νιώθεις ότι καταλαβαίνεις, γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή, είναι μια φτισιά από το παρατηρήσιμο σύμπαν το οποίο δεν είναι καν. Το οποίο είναι πάνω και κάτω. Και άμα σκάψεις έχει το ίδιο και άμα ανέβεις έχει το ίδιο, ξέρω εγώ. Ναι, και μετά μιλάμε για τρεις διαστάσεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε ναι. Να μην μιλήσουμε καν. Ναι, είπαμε για string theory, αλλά θα ήθελα να φέρουμε κάποιον γι' αυτό. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι, ξέρεις, κάνουμε τη φασούλα μας.
Podcast. Δεν βρει out. Άλλο ένα επεισόδιο του Μικρή Κουβέντα Experience. Πάει στο. Και όλα πάνε καλά. Αλλά πρέπει να το πάρει χαλαρά. Αν δεν το πάρει χαλαρά, δεν έχει καν νόημα. Ναι, ναι. Relaxation είναι μεγάλο part. Είναι component πολύ σημαντικό. Αυτό. Και η δυνατότητα να μπορεί να κάνει relax. Ναι. Είναι απαραίτητο προϋπόθεση. Οπότε, να το μαζέψουμε. Εγώ να το μαζέψουμε εδώ. Τελειώνει η κάρτα, ρε. Δεν έχουμε. Το βίντεο έχει κανένα ούτε δεκάλεπτο. Θα έχουμε part 2. Οπότε. Λοιπόν. Πού καταλήγουμε. Πλέον υπάρχει ένα νέο παράδειγμα. Ο Τζόνι σκέτο του. Σκέτο. Ο Πάρη σκέτο. Ο Αντώνη plus AI. Ο Πάρη plus AI. Και ο Γιώργο αντίστοιχα. Ναι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια πρόταση. Ναι. Ο καθένα. Θα κάνουμε πρωτασούλα. Εγώ θα κάνω. Για. Κάνουμε ναι, πρωτασούλα. Ναι, ξέρω. Θα έτσι κάνουμε όσοι μας συγκεκριμένοι. Ναι. Ωραία. Να. Ψάξτε λίγο τους co-founders του OpenAI. Οκ. Okay. Ναι, και θα ακούσετε κανένα podcast. Ray Kurzweil επίσης, που είναι της Google ο αντίστοιχος futurist με AI και τα λοιπά. Ένα βιβλίο Singularity is Near. Ah. Καλό. Μιας και το λέγαμε. How near in it. Για τη δική του αντίληψη, very, very, very near. Οκ. Okay. Εντάξει. Nice. Και το εξηγεί, είναι ένα πολύ ωραίο. Θα σου το δανείσω, είναι φοβερό. Αμέ. Ναι. Αυτό να σου προτείνω εγώ. Ωραία. Ναι. Εγώ θα προτείνω το Do Androids Dream of Electric Sheep του Philip Blade Dick. Blade Runner. Τη βιβλιάρα του Blade Runner. Οκ, okay, άρα πρέπει να. Εγώ θα πάω στο παρατηρήσιμο σύμπαν, παιδί μου, και θα mm-hmm. μιλήσω και θα μιλήσω ότι ας δούμε το τέτοιο, το Artemis, το οποίο ίσως είναι ένα dent, το οποίο okay. μπορεί και να βγάζει κάπως να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα. Επίσης να προσθέσω ότι όταν σκεφτόμαστε την Artemis, σκεφτόμαστε και τον Απόλλωνα, που είναι ο ήλιος, εντάξει. Σωστό. Σωστά. Ωραία. Σωστό. Και να κλείσω με ένα ανέκδοτο, όχι ανέκδοτο, εν πάση περιπτώσει ένα meme. Το είπε το ChatGPT. Όχι, όχι. Το κάπου τώρα και θέλω να το περιγράψω, μπορεί να το σκοτώσω. Αλλά είναι η φάση people invent AI. Okay. Okay. Πρώτο frame. Σκάβουμε εκεί, προγραμματίζουμε όλοι μαζί, ανακαλύπτουμε το AI. AI evolves, ξέρω εγώ, and enslaves humanity. Okay. 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 Δεύτερο frame. Είμαστε σκλάβοι, ξέρω εγώ, yeah. του AI. Τρίτο frame. Solar flame. Το ξέρετε αυτή τη φάση με τα solar flames. Που ο ήλιος ιστορικά μπορεί να ρίξει και να καταστρέψει κάθε είδος ηλεκτρονικού συσκευής globally. Τρίτο frame, solar frame destroys AI που μας είχε κάνει enslave. Τέταρτο frame, στις πυραμίδες να λατρεύουμε το Θεό ήλιο που μας έσωσε από το AI. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Για να μην πάμε και σε θεωρίες περί πριχίστορη και τέτοια. Καλά, τώρα. Εκεί ήθελα να κάνω ένα ειδικό γιατί τα είδα λίγο. Πάμε, πάρτε. Γκράχαμ Χάνκοκ και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Το οποίο ρε παιδί μου. Το βλέπει μεταξύ ρε παιδί μου science fiction και πραγματικότητα. Science fiction, πραγματικότητα. Ναι. Σαν λίγο για πλάκα, αλλά λίγο και για να αρχίσουμε να. Πάρτε. Για τελειώνει η κάρτα. Οπότε, μέχρι εκεί, άρα ναι. έχουμε μικρήκουβέντα.fm/s04/e07. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Thank you, Γιώργο. Part 2 έρχεται. Part 3 θα είναι αυτό. Αφού αυτό δεν είναι part 3. Συνεχίζουμε τώρα, θα πάμε σε πιο βαθιά πράγματα. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε. Γεια σας.